Πες μας τι είναι αυτό το προϊόν, Σωτήρη. Είναι ο έξυπνος κάδος για κολόγαρτα της Xiaomi. Ξέρω, ρε φίλε, μήπως το πιάνεις και αυτό αρχίζει την πλάτη σου τσακ τσακ από τη μια μεριά και την άλλη. Οπότε ναι, το συγκεκριμένο προϊόν θα το δώσω στον Μπάμπι να το χρησιμοποιήσει στο χωριό. Άμα δεν δουλεύει σωστά ή άμα έχει σοβαρά προβλήματα, θα σας φέρω κόλληβα. Και μόλις το βάλεις, έρχεσαι εδώ, το βγάζεις και κάνεις ένα πλούτς και το βάζεις. Πάζλ εδώ πέρα για όλη την οικογένεια. Ατέλειωτη διασκέδαση. Για να πιει ένα ποτήρι νερό, πρέπει να σου βγαίνει πίστη. Έχει και ραβδόση και πτυχώση εδώ πέρα για την απόλαυσή σου. Και εγώ μπορεί να είμαι τώρα εδώ και στο τραπέζι μου, ωραία και καλά, και να σα μιλάω και να κουνάω τα χέρια μου σε αυτό το τρελό, και ξαφνικά να μου έρθει να κατουρίσω. Και να φοράω εγώ την ψήρα, να πάω μέσα, δεν έχω κανένα καλώδιο πάνω μου και να ακούτε. Να κατουράω. Ναι, τι. Άμα είστε στο δολοφόνι και το χρησιμοποιείτε για να κόβετε κεφάλια, δεν με νοιάζει, οπότε το αφήνω εδώ πέρα στην άκρη. Έχω όλα τα ηλεκτρικά οχήματα της Xiaomi, αλλά αυτή την μπούρδα δεν μπορούσα να την πάω ούτε 5 μέτρα. Ανέβηκα, μου πέσε, γέμισε και κρατζουνιές, ξενέρωσα και ξαναπήκε στην κούτα. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα τα δουλεύω. Πέσαν όλα. Για πάλι από μένα, καλή χρονιά και ήρθε η ώρα για το πρώτο βίντεο του 2019. Και σε αυτό το κανάλι πώς ξεκινάμε συνήθως τη χρονιά? Με ένα ultra unboxing. Πάρα πολλά δεματάκια, τόσο από τον Banggood, αλλά και από τον Gearbest, που θα τα βγάλω τώρα πάνω στο τραπέζι και θα αρχίσω να τα σφάζω. Το βίντεο αυτό θα μπορούσα να το κόψω σε 5, 6, 7, ανάλογα πόση ώρα θα βγει. 10 λεπτά, αλλά όχι, πρώτο βίντεο της χρονιάς, ένα ultra unboxing όπως παλιά, να έχουμε να βλέπουμε πραγματάκια. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Banggood, Gearbest, Banggood, Gearbest, Banggood, Banggood, Gearbest, Banggood, 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 Banggood. Και έχω και μερικά πολύ μεγαλύτερα δεματάκια που έχω εδώ στην άκρη και θα τα δούμε στο τέλος. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο προϊόν της χρονιάς. Ερχόμαστε εδώ, κάνουμε μια τομή και τι βλέπουμε? Σωλήνες αέρα από τον Gearbest, ρε φίλε. Έχουν αρχίσει και γίνονται άνθρωποι και αυτοί σιγά σιγά, αν και το τελευταίο διάστημα μου βγάλαν την πίστη. Γενικά, όταν σας λέω να βάζετε προϊόντα στο σύμβουλο αγορών, ξέρω ότι πάντα δεν θα έχετε κάποια hot καινούργια προϊόντα, αλλά μπορεί να βρείτε κάποιο που ήταν παλιότερο, 3, 4, 5, 6 μήνες που έχει κυκλοφορήσει, μπορεί και χρόνο. Οπότε το έχουν μεν στη σελίδα τους, αλλά δεν ανανεώνουν το stock, οπότε μόλις πάω να το παραγγείλω εγώ μαζί με άλλες τέτοιες σαβούρες, τι μου λένε? Α, φίλε, discontinue το προϊόν, δηλαδή ότι δεν θα το ξαναφέρουν και διάλεξε κάτι άλλο. Οπότε εγώ την πρωτοχρονιά, και ναι, οι Κινέζοι δουλεύουν κανονικά και την πρωτοχρονιά, και μάλιστα το Banggood μου έστειλε τη μέρα της πρωτοχρονιάς δεματάκι. Οπότε οι logistics, οι εταιρείες από πίσω δουλεύουν. Ούτως ή άλλως αυτοί είναι Κινέζοι, ρε φίλε. Έχουν το σεληνιακό, το έτος είναι στο έτος 8700 κάτι, στο έτος της Σακούδας, κάτι τέτοιες ιστορίες. Οπότε, εγώ τη μέρα της πρωτοχρονιάς και την επόμενη, αντί να είμαι με την οικογένειά μου να τρώμε, να πίνουμε, να είμαστε μια χαρά, καθόμουν και βριζόμουν με τους Κινέζους. Ρε φίλε, γιατί δεν το βάλες discontinued? Το ξεχάσαμε και λέγαμε μήπως το ξαναφέρουμε, αλλά δεν το ξαναφέραμε, διάλεξε κάτι άλλο. Α, ούτε αυτό υπάρχει και γενικά ζόρι. Τεράστιο θέμα το after sales. Να μπορείς να βγάζεις άκρη, εντάξει. Οπότε το Gearbest ξανακύλησε. Είχε τρώσει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά ρε φίλε, όλο μαλακίες τώρα τελευταία και γι' αυτό προτιμάω Banggood, εντάξει. Και τι βλέπεις εδώ πέρα? Ulefone Armor 3 TAF. Οκ, okay. Τι είναι αυτό? Ένα rack τηλέφωνο. Σωτήρη, τα rack τηλέφωνα τι είναι, ρε φίλε? Θυμίσαι μας λίγο. Rack τηλέφωνα είναι αυτά που είναι πολύ σκληρά για να πεθάνουν. Αυτά που θα τα κοπανίσει στο τοίχο, θα τα βουλιάξει στο νερό, στη λάσπη, στα χιόνια, θα τα πάρει στου παγετώνε. Άμα εγκλωβιστεί κάπου που έχουν και walkie-talkie και διάφορε άλλε λειτουργίε, για να μπορέσει να επικοινωνήσει με κάποιον και να έρθει να σε σώσει. Και εδώ κάτω δεξιά τώρα βλέπει ότι έχει IP69 κάπα πιστοποίηση, IP68 proof. Οπότε κάτι έχουν κάνει καλό εδώ πέρα. Γιατί στα κινητά συνήθως βλέπουμε IP68 Max. Που το IP68 τι σημαίνει? Ότι το ένα νούμερο είναι για το νερό που μπορείς να το αφήσεις, μπορείς να το πηθήσεις, ξέρω εγώ, σε 2 μέτρα για μισή ώρα και πάει λέγοντας. Και το άλλο είναι για τη σκόνη που δεν περνάει μέσα με τίποτα. Και πάμε να δούμε τα specs του. Ulefone Armor 3 Walkie Talkie. IP69K, IP68 Proof, 18.9 οθόνη. Helio P23 Octa-Core επεξεργαστής. Πρόσεχε. Κράζω συνέχεια του Helio. Αλλά στο Ukitel K6 που είχα φέρει, μου άρεσε, είχαν κάνει καλή δουλειά εκεί πέρα. Update δεν πήρε ποτέ, αλλά και πάλι έκαναν καλή δουλειά. 4GB RAM, 64GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Έχει Face Unlock και Fingerprint ID, ok. 13MP και 21MP κάμερα. Εν τω μεταξύ, μια κάμερα 21MP είναι με στη τήρα Sony, αλλά είναι λίγο παλιός, οπότε μην περιμένεις επιδόσεις φωτογραφικές φοβερές. 5,7 inches Full HD οθόνη, 2160x1080, walkie-talkie, 10.300 mAh μπαταρία και έρχεται με Android 8. Και είναι και δικά, το βλέπεις εδώ πέρα και τα δύο email. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε λίγο τη συσκευασία. Μην περιμένεις τώρα τίποτα τρελό να κάθουμε να βγάζουμε φωτογραφίες. Τον μπουτάρουμε μια στα γρήγορα να δούμε τι ηλίθιο animation έχουν βάλει αυτή τη φορά σε αυτό το κινητό και πόσο γκουμούτσα είναι. Ωρε φίλε, ναι. Ω, εντάξει. Μου αναμνήσεις τώρα K10 και K10.000. Πάρτο. NFC. Μας λέει ότι είναι αδιάβροχο και εδώ πέρα είναι το ηχείο του. Τι είναι αυτές οι τρύπες, δεν ξέρω. Εδώ πέρα έχει μια μεταλλική πλάκα κανονικά, εδώ πέρα είναι η καμερούλα του. Κάτσε να γίνω ο Jerry Rig. Γυαλί πίσω στην κάμερα, dual tone flash, βλέπεις εδώ πέρα το διαφορετικό το χρώμα.
κάτι τρυπούλες εδώ το ηχείο του, μάλλον. Από την πάνω μεριά βλέπουμε IP68 και έχει αυτή τη βίδα που άμα τη ξεπετώσω τι γίνεται. Κάτσε άλλο. Α, το Maxi παίζει να είναι η τέτοια ρε, η υποδοχή. Ναι, είναι η υποδοχή για την κεραία επειδή μας είπε ότι είναι και walkie-talkie. Τώρα, επειδή ξέρω ότι μπορεί να σκάσει κάποιο ραδιοερασιτέχνη κάτω στα σχόλια, είχα φέρει παλιότερα κάποια φθηνά κινητάκια, πάρα πολύ φθηνά από τον Banggood που κάνανε ένα 20άρικο, που ήταν και walkie-talkie. Και είπαν τα παιδιά εκεί ότι κοίτα να δεις, επειδή εκπέμπουν αυτά σε κάποιες περίεργες συχνότητες, μπορεί να έχεις θέμα με την αστυνομία. Δηλαδή, άμα τα χρησιμοποιείς, ας πούμε, εγώ που ήθελα να τα χρησιμοποιώ στις ελιές, τώρα που καθόμαστε και μαζεύαμε, μου λέει, άμα σε πιάσουνε, επειδή πατάς πάνω σε συχνότητες που δεν θα έπρεπε να είσαι, μπορεί να έχεις θέμα και υπάρχει μεγάλο πρόστιμο. Οπότε έχετε αυτό στο μυαλό σας. Τώρα, αν είσαι πάνω σε ένα βουνό, σε φάση που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις γιατί είναι ζήτημα της ζωής και θανάτου, χρησιμοποίησέ το, αλλά στην καθημερινότητά σου που δεν το χρειάζεσαι, να κάθεσαι τώρα και να τρολάρεις με φορτηγατζίδες και να σου λες σφυρί, γαλίδρα, πάνη και διάφορα τέτοια, όχι, δεν λέει. Εν τω μεταξύ, τι έχει εδώ πέρα, ένα κουμπάκι power on, power off, δαχτυλικό αποτύπωμα από τη δεξιά μεριά, μεταλλικό είναι γι' αυτό. Μεταλλικό εδώ πέρα, αυτό είναι rubber, εδώ πέρα η επιφάνεια. Έλα ρε φίλε, φαίνεται καλό. Και η Type-C εδώ κάτω που προστατεύεται με αυτό εδώ το πορτάκι. Εντάξει, είναι αυτού του στυλ. Να σου πω κάτι. Για rack κινητό έχει ωραίες γράμμες πάντως. Μας λέει εδώ πέρα IP68 waterproof, ναι, ωραία. Α, και μπουτάρει κατευθείαν. Κάτσε να βγάλουμε εδώ πέρα τη μεμβράνη. Χρακ. Ulefone Armor 3. Πάμε να το δούμε. Κάτσε να δούμε όσο μπουτάρει αυτή εδώ πέρα η βλαχιά. Όχι, βασικά, θα περιμένουμε λίγο. Να δούμε τι λίθιο animation. Γενικά σε αυτά εδώ τα ράκτα κινητά μπορεί να έχει τώρα καμία χιονοστιβάδα να πέφτει κανέναν εκεί πέρα να κάνει εξερεύνηση σε σπήλα και τέτοια. Όχι, κατευθείαν. Λοιπόν, pure Android και καλά. Εν τω μεταξύ, μόλις το πάτσα μου έκανε ένα μικρό lag εδώ πέρα. Δηλαδή στην κύληση δεν είναι ομαλή. Βάζουμε Ελλάδα και όχι Κύπρο. Έναρξη. Ναι, δεν έχω μέσα κάρτα SIM. Ναι, παράληψη, δεν θέλω να συνδεθώ τώρα σε WiFi. Ή μπορεί να συνδεθώ λίγο αργότερα για να δω αν έχει έρθει κάποιο update. Λοιπόν, σε μια προηγούμενη, ναι, εντάξει, αντεβάλτο. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην Ελλάδα, GMT-2, Eastern Time, βάλε εδώ, ωραία. 10:43 το βράδυ, κομπλέ. Επόμενο, Νίκος Παπαδόπουλος, Γκρίμερς, όχι. Ξεκλείδωμα με το δαχτυλικό αποτύπωμα, κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα pin, αυτό το κλασικό. Ναι, αυτό το 1234, ok. 1234 μηδενικά. Τέλεια. Έλα. Και αγγίξει τον αισθητήρα. Ο αισθητήρας είπαμε ότι είναι από τη δεξιά μεριά, οπότε πάμε να δούμε. Εν τω μεταξύ, πόσο ηλίθιο είναι. Γενικά το Android βλέπει εδώ πέρα ότι δεν έχουν κάνει πλήρη παραμετροποίηση και σου λέει ότι η αισθητήρα είναι από την πίσω μεριά και βρες το δαχτυλό σου είναι από το πλάι εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Έλα. Ωραία, επόμενο. Και τώρα λογικά είμαστε κομπλέ. Ναι, συμφωνώ να ξέρει η Google και τι ώρα έχω πάει για χέση μου. Τέλεια, όχι, ευχαριστώ. Το έχουμε ρυθμίσει. Να δούμε. Ξεκινάμε λίγο αργά, αλλά ρε φίλε, είμαι περίεργος να δω τώρα άμα δουλεύει. Ναι. Κάτσε να δω. Μήπως είναι απατεώνες. Ωραίο. Δεν του το είχα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα. Λέει ότι έχει φακό. Πάμε εδώ. On. Ναι, ok. Ωραίος τυπικός φακός. Και μάλιστα έχει εδώ πέρα και το σως. Να κάνει τακ, τακ, τακ και πάει πιο γρήγορα. Okay, ναι, αναμενόμενη αυτή η εφαρμογή. Μπορείς να βάλεις άλλες. Intercom, Toolbox, τι είναι αυτό. Έχει αλφάδια και ιστορίες. Ναι, να επιτρέπεται εδώ πέρα γιατί θα χρειαστεί κάποιος αισθητήρας να χρησιμοποιήσει. Και έχει δεσιμπελόμετρο. 1-1-1-1-1-1-1-1. Τέλεια. Έχει πηξίδα, έχει φακό, έχει εδώ πέρα αλφάδι. Α, καλά είναι. Αισθητήρα πίεσης έχει εδώ πέρα. Έλα ρε, έχει κοίτα PA. Μπράβο. Εδώ πέρα πάλι alarm, heart rate. Okay. Μου λέει να βάλω το δάχτυλο μου πίσω στην κάμερα και θα αρχίσει να μετράει τώρα το τέτοιο, τους παλμούς μου. Α, okay. Ψηλό νορμάλ μου φαίνεται, συνήθως στα 100 είμαι, οπότε ναι. Peak hanging εδώ, τέλος πάντων απλά εργαλεία. Αυτό που θέλω να δω τώρα είναι το intercom, εντάξει. Όταν μιλάμε για intercom εδώ πέρα στα κινητά, είναι για walkie-talkie. Μπορείς να βάλεις εδώ τις συχνότητες, κάτσε να δούμε ποια είναι η πιο χαμηλή. Είναι από 400 μέχρι 470M. Ωραία. High power εδώ πέρα, group μπορούμε να βάλουμε. Άμα έχει κάποια κρυπτογράφηση, μπορούμε να το βάλουμε εδώ πέρα. Να βάλουμε το κλειδί από κάτω. Οπότε μια χαρά. Γενικά, παιδιά, εγώ τα racked κινητά δεν τα συμπαθώ καθόλου, εντάξει. Όταν κάποιο μου λέει θέλω racked κινητό για τη δουλειά μου, του λέω πήγαινε πάρε ένα midrange, πήγαινε πάρε την πιο μπανιάρικη θήκη που μπορεί να το βρει και θα σε κομπλέ. Εκτός άμα πρόκειται για δουλειά που έρχεσαι σε επαφή συχνά με νερό, άμα είσαι υδραυλικός και πάει λέγοντας, εκεί ίσως, αλλά και πάλι σου λέω ότι κοίτα, πάρε ένα κανονικό κινητάκι, ρε φίλε, και έχει ένα racked για τη δουλειά. Αυτά εδώ πέρα με τα κουμπιά, τα πλήκτρα, τέλος πάντων τα πολύ φθηνά. Πάμε να βγάλουμε για μια φωτογραφία, το βγάλουμε εδώ.
Και τα χρωματάκια εδώ στο Razer το κουτάκι, εντάξει, μην περιμένεις τότε τρελή τη λεπτομέρεια, αλλά ικανοποιητική. Εντάξει, μια χαρά φωτογραφιούλα. Κάτσε να τραβήξω και ένα βίντεο. Για πάλι για μένα, και αυτό είναι ένα βίντεο που τραβάω με το Ulefone Armor 3 TAF. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Οπότε θα βάλω την καρτούλα μου να το δοκιμάσουμε λίγο καλύτερα και θα έρθει το review τις επόμενες μέρες. Και πάμε να δούμε το επόμενο προϊόν. Αυτή εδώ πέρα είναι η σακουλίτσα κλασική παραδοσιακή Banggood και τι έχει μέσα. Ένα Bleach Wolf προϊόν. Τι άλλο. Λοιπόν, και τι έχουμε εδώ πέρα. Το Bleach Wolf, το FY. Γάμο, το κερατό του ρε. Ρε, αυτό το πράγμα με την Bleach Wolf και τις ονομασίες των προϊόντων έχει παραγίνει. Εντάξει. Δηλαδή, θα μπορούσαν να βάλουν, ξέρω εγώ, η σειρά με τα ακουστικά ότι θα έχει, ξέρω εγώ, headset, HD, κάτι ας πούμε. Η σειρά με τις κάμερες θα είναι CM, κάμερα. Αλλά αυτοί πάνε και βάζουν συνέχεια τέτοιες τρολιές. Κάτσε να δούμε τι γράφει από την πίσω μεριά. BW5 True Wireless Earbuds. Μιας και είπαμε Wireless Earbuds, πάρε εκεί, τι έχουμε, τα μέσα του APOP και πάνω έχουμε τα Xiaomi Tire Dots. Διαφορετική κατηγορία τιμής, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχουν και αυτά εδώ πέρα και τα έχω δοκιμάσει ήδη. Λοιπόν, οπότε πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συσκευασία που το πιο πιθανό είναι να μας πάει στα νεύρα τώρα. Ναι, εδώ. Και α, έχει και τέτοιο που το βάζεις μέσα και μπορεί να είναι charging dock και να έχει και μια δικιά του ενσωματωμένη μπαταρία. Οπότε εσύ θα το φορτίζεις και μετά αυτό θα φορτίζει τις ψήρες. Ήδη γράφει από την κάτω μεριά True Wireless Earbuds, Model BW το 5 εδώ πέρα το 2 και input 5V 035A. Ροή πιστοποίηση εδώ, σε ωραία και καλά. Και πάμε να δούμε τι καλωδιάκι παίρνει. Εδώ μέσα είναι μια απλή USB. Έρχεσαι. Το παίρνεις, το ανοίγεις, έχει διαφορετικά earbuds για να μπορείς να το βιδώσεις καλά στα αυτιά σου, βλέπεις εδώ πέρα τα μεγέθη τα διαφορετικά, και ένα καλωδιάκι USB σε micro USB. Και αυτό που θα κάνω κατευθείαν είναι να το συνδέσω εδώ πέρα με το Ulefone το κινητό. Λοιπόν, και πάμε να δούμε εδώ πέρα τις διαθέσιμες. Α, με τη μία το βρήκε. Λοιπόν, Bleachwolf i2R, κάνω τη σύζευξη. Σύνδεση, ωραία, συνδεδεμένο και μας γράφει το ποσοστό της μπαταρίας, πάρα πολύ θετικό. Ωραία, και αφού έβαλα να παίζει το κλασικό non copyright sound το sign, πιο ακουστικό. Oh. Μόλις μπήκε στο charging dock, εντάξει, είναι μαγνητικό, με το που μπήκε ήρθε και κόλλησε. Λοιπόν, οπότε, τώρα που μπήκε σταμάτησε, τώρα που το έβγαλα θα ξαναπαίξει. Κάτσε να δυναμώσω και την ένταση από εδώ. Πρέπει να ακούγεται, έτσι. Και κάτσε να το βάλω στα αυτή μου. Το right είναι. Αφού έβγαλα το κεράκι από πάνω, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι το μπάσο του είναι πολύ μουντό. Δηλαδή, μην περιμένεις, ρε φίλε, από κάτι ακουστικά μια σταλιά να σου κάνουν αυτό το kick, το μπουπ του μπάσου το δυνατό. Και η έντασή του και τα πρίμα του ήταν μεσαία. Δεν ήταν δηλαδή το εκοφαντικό που θα σου πάρει τα αυτιά και δεν μπορείς. Άμα θες τέτοιου τύπου ακουστικά βίδες δηλαδή, που έρχεται στο αυτή και το στρίβεις, είτε για μέσα στο κράνος επειδή δεν σε βολεύουν τα άλλα, είτε δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο, ανάλογα τη τιμή πήγαινε πάρτα. Και πάμε να ανοίξουμε αυτήν εδώ τη μεγάλη την κρίτσα κουλίτσα, να φεύγει από τη μέση. Κρίτσα κουλίτσα, Banggood κατά 99%. Και πάμε να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Και έχει πολλά πραγματάκια. Ωραία. Βγάζουμε τη σακούλα, ανοίγουμε και αυτό εδώ πέρα το περιτύλιγμα και. Α, ωραία. Λοιπόν, τα βάζουμε στην άκρη. Ήρθε και το FIFIFIS και ήρθαν και αυτά εδώ πέρα που τα έχω παραγγείλει 100 φορές και δεν έχουν έρθει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Γιατί βλέπεις εδώ πέρα Tact Build Light, Tact Build Light. Και βλέπεις εδώ πέρα ότι έχει κάποια αποθηστικά σε σχήμα Tetris. Με εξαίρεση την κάτω μεριά βλέπεις ότι έχει διάφορα μοντέλα. Έχει αυτό που τροφοδοτείται με USB. Έχει αυτό που τροφοδοτείται με USB και έχει και μπαταρία μέσα. Έχει USB και flash. Τι flash, αναποσβήνουνε. Rechargeable και flash και USB και music και flash. Οπότε έχει και μουσικούλα να βάλεις μέσα να παίζουν. Τι βλέπεις, ατέλειωτη ευχαρίστηση για όλες τις ηλικίες. Ρομαντικό glow για όλα τα δωμάτια. Retroly, Simple Blocks, Magical, ωραία Tetris τέτοια. 7 κομμάτια περιέχει, οπότε έχει όλα τα σχηματάκια εδώ πέρα και μερικά δύο φορές. Και πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία και κατευθείαν εδώ. Ένα καλωδιάκι, USB σε micro USB πρέπει να είναι. Οπ. Πάλι με αυτό το τσουτσούνι. Γενικά αυτά τα καλούδια μου σπάνε τα νεύρα, ρε φίλε, γιατί άμα το χάσεις, δύσκολα θα βρεις. Ενώ micro USB έχει βρωμίσει ο τόπος. Ειδικά τώρα που κάναμε τη μετάβαση από micro USB σε Type-C. Ρε φίλε, μέσα στο σπίτι, όταν θέλω εγώ ένα Type-C καλώδιο, βρίσκω μόνιμα micro USB. Και πάμε να δούμε αυτά εδώ τα φωτάκια. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα έχει ο Σάκης πίσω στο παρασκήνιο και μην είχατε ζαλίσει. Τέτρις, κυβάκια, τα έχει ο Σάκης. Ο Σάκης πρέπει να έχει πιο μεγάλα από αυτά. Αλλά πάμε να δούμε. USB, ωραία, τα βάζει εδώ πέρα. USB, μπορεί να τα συνδέσει μεταξύ του. On-off switch έχουν ξεχωριστό. Μα λέει εδώ πέρα ότι παίρνει DC 5V 300mAh socket. Ωραία. Λέει ότι μπορεί να τα καταπιεί και αυτά τώρα, ρε φίλε, τι λαρίκι πρέπει να έχει για να καταπιεί ολόκληρο αυτό το πράγμα. Εντάξει, τέλος πάντων, κρατήσει το μακριά από παιδάκια. Εντάξει, οπότε δεν ξέρει, θα προσπαθήσει το παιδάκι να το πει, θα το κολλήσει το λαιμό και γεια. Και βλέπει εδώ πέρα ένα κυβάκι, άλλο ένα κυβάκι, άλλο ένα κυβάκι, άλλο ένα και όλα αυτά θέλουν μπαταρία τώρα. Ή υπάρχει κάποιο απαγωγικό κύκλωμα τώρα και μόλις θα κουμπίσω, κλακ, θα αρχίσει να ανάβει το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω, αλλά πάμε να δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η κύρια μονάδα, εντάξει, γιατί μας λέει πάτα εδώ για να ανάψει. Ναι, και το πάτσα μια στιγμή, άναψε και μάλλον του δύο μπαταρία. Εδώ έχει και. Όπα. Τι παίχτηκε. Α, ωραία. Και έτσι είναι αναμένο. Και τώρα για να ανάψει αυτό απλά το κουμπάω. Ναι.
Καλή φάση. Οπότε εγώ μπορώ τώρα να κάτσω να χτίσω εδώ πέρα ό,τι παπαριά θέλω. Λογικά περνάει από εδώ πέρα από αυτές τις ράγες. Έρχομαι, βάζω και αυτό εδώ. Βάζω και αυτό εδώ. Ναι, θέλω να με στείλει ακρίβεια, εντάξει. Πρέπει να είναι ακριβώς και όχι στο περίπου. Δηλαδή να κάθονται να κουμπάνε. Τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό που έχει ένα μικρό κενό, μόλις έβαλα το βάρος πάνω. Επειδή εδώ πέρα δεν ακουμπάει τελείως, έχουμε θέμα. Οπότε, κάτσα βάλω και αυτό εδώ. Ωραία. Κοίτα, αυτό θα είναι ωραίο. Οπότε, πατώντας το κουμπάκι που βρίσκεται μόνο πίσω από το μπλε εδώ πέρα, το τετραπλό, μόλις το πατήσεις μια φορά κλείνει, μόλις το πατήσεις άλλη μια ανάβει στο full, μόλις το πατήσεις άλλη μια έρχεται και τιμάρεται εδώ και είναι πιο χαμηλά, και μόλις το πατήσεις άλλη μια αρχίζει και αναβοσβήνει. Λοιπόν, να σου πω κάτι πάρα πολύ όμορφο, μπορείς να φτιάξεις ό,τι σχηματάκια θες, αλλά αυτά εδώ τα κομμάτια θα πρέπει να εφάπτονται τέλεια, εντάξει. Λίγο να το κουνήσεις. Βλέπεις εδώ πέρα ότι χάνει, ξέρω εγώ, την ένταση ή μπορεί να μην κάνει και καθόλου επαφή. Εντάξει. Οπότε πρέπει να κάνεις εδώ πέρα ακριβώς το σχήμα. Δεν έχει τόση ελευθερία, γιατί ας πούμε, ρε φίλε, άμα εγώ ήθελα να βάλω το τάφε εδώ πέρα, θα έπρεπε να κάνω τρελή ισορροπία να το βάλω αριστερά-δεξιά. Ας πούμε, πάρε αυτό το κομμάτι. Πες ότι θέλω να το βάλω εγώ εδώ. Τώρα έκατσε, αλλά πριν τέλος πάντων που έκανα μερικές δοκιμές, έστω και λίγο να φεύγει από αυτές εδώ τις ράγες, δεν έκανε δουλειά. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο και μπορείς να φτιάξεις διάφορα σχηματάκια, οπότε worth it, το γούσταρα. Λοιπόν, και όσο το βάζω στην άκρη, να σου πω αυτό: το συγκεκριμένο προϊόν το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές. Αλλά το θέμα είναι ότι εξαντλείται κατευθείαν. Μόλις έρχεται δηλαδή, άμα δεν είσαι γρήγορος, τελειώνει και δεν το ξαναφέρνουν. Είναι hot, ρε φίλε, είναι ωραίο, μπορείς να κάνεις μια ωραία διακόσμηση και κολολέει σε γραφείο. Οπότε το βάζω εδώ πέρα στην άκρη. Έλα και εδώ κι. Και το επόμενο προϊόν που θα δούμε είναι αυτό εδώ, ο Geeker Cube. Πρόσεχε, το συγκεκριμένο προϊόν είναι η φτηνή έκδοση. Αυτή που ναι, μεν είναι ωραία κατασκευασμένη ποιοτικά με μαγνήτες νιωδημίου μέσα για να γίνεται πιο ομαλή η κίνηση και είναι αγωνιστική η ταχύτητά του και. Ένα σκύβος του Ρούμπικ, ναι, μην φανταστείτε τίποτα τρελό. Αλλά μην ξεχνάς ότι έχω φέρει πολλούς μήνες πριν και την μεγάλη του έκδοση που έχει Bluetooth μέσα και έχει αισθητήρες και μπορείς να παίζεις εκεί πέρα, σου δίνει τη λύση του κύβου και έχει διάφορα παιχνιδάκια για να μάθεις πώς να λύνεις αυτούς εδώ τους κύβους, εντάξει. Οπότε εδώ πέρα σου λέει ότι έχει μέσα πάρα πολλές επαφές και μπορείς να βάλεις εσύ για να κάθεσαι να λύνεις και να κάνεις αριστερά-δεξιά και να φτιάχνεις το κύβο σου και ότι η ταχύτητα είναι ωραία και η κίνηση είναι καλή. Αυτό που είδα και από τον προηγούμενο κύβο είναι ότι παίζοντας χαλαρώνει, αλλά σε καμία περίπτωση να πεις ότι θα μου χαλάσει τέλος πάντων. Οπότε κάθεσαι εδώ πέρα, παίζεις αριστερά-δεξιά, εδώ πέρα παίζεις χειροκίνητα. Στο άλλο μπορείς να κάνεις τσατσιές, να έχεις την εφαρμογή στο κινητό και να σου πει ότι πρέπει να κάνεις δύο αυτά εδώ, τρεις εδώ, 8 αυτό, γύρνα το από εκεί, πιάσω στη γωνία και είσαι κομπλέ. Αλλά σαν αίσθηση. Εντάξει, κοίτα, οι καλοί κύβοι και καλά σου επιτρέπουν, μόλις φτάσεις σε ένα σημείο εδώ πέρα για να κερδίσεις χρόνο, να κάνεις κατευθείαν την αλλαγή. Βλέπεις αυτό εδώ το πράγμα. Τσακ, αφήνει διαφορά του, ξέρω εγώ, με τους απλούς που έχει απλές συνδέσεις. Αυτός εδώ πέρα λέει ότι έχει νιδομίου μαγνήτες μέσα. Κομπλέ. Ένα κύβος του Ρούμπικ. Τώρα τι πράγμα να σου πω, ρε φίλε. Εσύ που λύνεις 8 απλούς και 10 απλούς και 16 απλούς, οκ, αλλά εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι είναι όπως και προηγούμενος, είναι ωραίο στο χέρι, εντάξει. Και μπορείς να κάνεις εδώ τσαφινιές, να κάνεις εδώ να κοιτάς το κύβο. Και φαντάσου τώρα έτσι όπως τρολάρω εδώ πέρα αριστερά-δεξιά να τον λύσω κιόλας, κολόφαρδος. Λοιπόν, οπότε ένα κύβος του Ρούμπικ. Δεν έχω να σου πω κάτι. Αυτό ίσως θα πρέπει να κάνω ένα βίντεο ξεχωριστό με το έξυπνο αδερφό του, αλλά. Μια χαρά ποιότητα φαίνεται γι' αυτό. Και σε διαστάσεις μια χαρά για το δικό μου χέρι τουλάχιστον που είναι αρκετά μεγάλο. Λοιπόν, μετά τι έχουμε. Έχει και μερικές τρολιές που μου έχετε ζητήσει, ρε φίλε. Τώρα, αν είσαι νέος στο κανάλι και βλέπεις μερικά προϊόντα και λες, ρε φίλε, με το κινητό, αλλά τι φάση εδώ πέρα με φωτιστικά και κύβους του Ρούμπικ, ρε φίλε, δεν δίνεις μόνο κινητά και tablets. Κοίτα να δεις. Πολλά από αυτά εδώ τα πράγματα, όπως και το συγκεκριμένο προϊόν, είναι πράγματα που μου έχετε ζητήσει εσείς για το Σύμβουλο Αγορών. Τι είναι ο Σύμβουλος Αγορών? Μια φορά το μήνα πηγαίνω στη σελίδα μου στο Facebook και κάνω ένα post που λέω: πείτε μου τι θέλετε να δείτε στο κανάλι. Κάποιος μπορεί να έχει ζαχαρώσει, ρε φίλε, αυτά τα κορδόνια, τα ωραία, τα ελαστικά που έρχεσαι και τα βάζεις πάνω και δεν περισσεύουν ή δεν χρειάζεται να τα δένεις ή τίποτα, εντάξει. Και να γουστάρει. Εντάξει, αυτό έχει διαφορετικά μεγέθη και χρώματα. Αυτά ήταν τα τελευταία που είδα σε extra large, επειδή φορώ μεγάλο νούμερο παπούτσι. Οπότε πήγα και τα πήρα. Ωραία, και τι σου λέγα για το Σύμβουλο Αγοράς. Μέσα στο Σύμβουλο Αγοράς βάζετε και τρολιές, εντάξει. Για κάποιον μπορεί να μην είναι τρολιά και να λέει: όντως, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να δένω τα κορδόνια. Ή να λέει ότι εγώ έχω πάρα πολύ ωραία παπούτσια και δεν θέλω τώρα, ρε φίλε, να βάλω το κορδόνι από μέσα να κάνω ένα κόμπο και να το κλείνω κάτω από τη γλώσσα, τέλος πάντων, ή να το δένω πίσω από το πόδι μου και να κάνω ιστορίες. Θέλω, όπως φοράω τα παπούτσια, να είναι μια χαρά. Ή γουστάρω να τα βάζω μόνο παντοφλέ. Κράκ να τα κάνω έτσι, να τα σπρώχνω και τα βάζω. Οπότε, γι' αυτό είναι αυτή εδώ η λύση. Goodbye tie, λέει για adults εδώ πέρα, έχει διάφορα χρωματάκια για παιδάκια και σου δείχνει εδώ πέρα πώς τα περνάς. Το βάζεις ουσιαστικά, αυτό στα σφίγγει εδώ πέρα γιατί αυτά είναι ελαστιχένια. Ξεκινάς από το πιο μεγάλο και φτάνεις πάνω στο πιο μικρό για να έρθει το παπούτσι και να μπαίνει ωραία. Και ναι, από ό,τι φαίνεται δουλεύει. Θα το βάλω κι εγώ σε ένα παπούτσι να δούμε τι λέει. Αλλά άμα τρέχεις πολύ, άμα θες, ξέρω εγώ, να φοράς παπούτσια στίβου, δεν νομίζω αυτά εδώ πέρα να σου προσφέρουν την ίδια ασφάλεια με τα κορδόνια που μπορεί να σας σφίξει τέρμα από κάτω μέχρι πάνω και δεν θα κουνηθεί καθόλου το πόδι σου, εντάξει. Αλλά για ομορφιά, για να πας μια βόλτα για οτιδήποτε, φαίνεται ότι είναι μια χαρά λύση. Και μετά πάμε σε αυτό εδώ πέρα το θερμός της Xiaomi. Έχω πάρα πολλά, έχω και κούπες της Xiaomi, έχω και διάφορα τέτοια επαγωγική κούπα. Α, και μέσα και δεν έχω κάνει το review ακόμα, η κεραμική κούπα της Xiaomi που σας είχα δείξει σε προηγούμενο Mega Unboxing
το νερό, το ζεσταίνει. Φτάνει στους 55 βαθμούς κανονικά. Εντάξει, βάζει το καπάκι, βάζει την επαγωγή φόρτιση από κάτω και το ζεσταίνει. Γιατί λέγανε ότι μόνο το διατηρεί. Όχι, από τους 20 το πήγε κανονικά στους 55 και το διατήρησε εκεί. Λοιπόν, τι βλέπεις εδώ πέρα, το ηλίθιο το όνομα της Xiaomi. Kiss Kiss Fish Vacuum Bottle. 475 ml, 16 ουγγιές. Τι είναι αυτό, ένα θερμός. Και γιατί ρες ότι είναι τόσο ακριβό το συγκεκριμένο θερμός. Πήγα κάτω στην περιγραφή που έχει τα links εδώ πέρα με όλα τα προϊόντα και τις τιμές και είδα ότι είναι ακριβό. Γιατί είναι Xiaomi. Κοινή designato. Και είναι ωραίο και έχει και χωρητικότητα. Και εδώ πέρα και δεν γράφει KK Fish. Το σώσανε, δεν πήγαν να γράψουν τίποτα άλλο, του κυνηγάγαμε. Λοιπόν, και τι είναι αυτό, θερμός. Δηλαδή, βάζει το ζεστό το νερό, το κρατάει ζεστό για αρκετές ώρες. Βάζει το κρύο το νερό, το κρατάει κρύο. Έχει και αυτή την επένδυση απ' έξω, ωραία είναι. Από την κάθε μεριά έχει αυτό το καθρεφτάκι για να κοιτά τη μούρη σου και να βάφεσαι. Εδώ πέρα έχει αυτό το πόμα με το λαστιχάκι. Και περίμενε τώρα να πάρουμε το K. Σ' αρέσει. Ε, θερμός. Ωραίο είναι. Ωραία. Και πήρε και την έγκριση από τη γυναίκα. Είναι αυτό, ρε γάμο, το είναι το design στη μέση. Τώρα η άλλη μπορεί να πάει και για ψώνια και να έχει το καφεδάκι της εδώ πέρα και να είναι, α, τι ωραία, να είναι σαν αξεσουάρ. Γιατί είναι όμορφο. Θερμός μπορείς να βρεις από το σούπερ μάρκετ και με 3 και με 4 ευρώ. Να πας στα τζάμπο, ξέρω εγώ, για να πάρεις ένα θηρίο τέτοιο με 5 ευρώ. Αλλά είναι το design και η ποιότητα στη μέση. Και τι γράφει από την κάτω μεριά, ότι patent pending, ok, BPA free, οπότε δεν έχει κάποιο τοξικό υλικό που επηρεάζει το νερό σου ή το αφεψιμά σου ή ό,τι άλλο θα βάλεις εδώ μέσα. Μπορείς να το βάλεις κανονικά στο πλυντήριο πιάτων και μην το βάλεις στο φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα γίνει έκρηξη. Λογικότατο. 475 ml, 16 ουγγές, οπότε αυτό ήταν το θερμός Kiss Kiss Fish ή φύλλα φύλλα ψάρι τη Xiaomi. Τα ονόματα δεν ξέρω πού τα βρίσκουν. Και πάμε να δούμε την επόμενη σακουλίτσα. Λοιπόν, μακρόστενη σακουλίτσα αυτή. Πάμε να κάνουμε μια δομή εδώ. Και τι έχει εδώ μέσα, κάτι προστατευτικά. Και μέσα στα προστατευτικά έχει αυτό εδώ. Και τι είναι αυτό εδώ. Α, το σετ με το λαδόξιδο. Τέλεια. Λοιπόν, και κάτι άλλο πρέπει να έχει μέσα. Ναι, και αυτό εδώ. Λοιπόν, άσε το λαδόξιδο στην άκρη. Και πάμε να δούμε αυτό. Και κάτσε ρε Σωτήρη, τι είναι αυτό το φωνικό εργαλείο που έχει φέρει. Ω, παιδιά, είναι πριονικυρό. Ναι, τι δεν καταλαβαίνει. Το κρατάς από τη μία μεριά, το κρατάς από την άλλη, έχεις ένα κλάρι και τσούκου 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 το κόβεις. Είναι σαν το παίρνεις αγκαλιά, χρησιμοποιείς και το βάρος του σώματός σου και κάθεσαι και κόβεις το δέντρο έτσι. Από τον άξιο το κλασικό το πριόνι που το κρατάς και κρούτσο κρούτσο και ρόζεις τα χέρια και αυτά, έρχεσαι εδώ, το πιάνεις, κρουκ κρουκ κρουκ, ωραία και καλά. Είτε κλαρί είναι, είτε κορμός είναι, δώστου, 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 στο τέλος κάτι θα καταφέρεις. Και επειδή είναι σε αυτό εδώ το στυλ του αλυσοπρίονου, δεν θα στομώσει εύκολα ή δεν θα λυγίσει, ξέρω εγώ, όπως κάποια φορά με το πριόνι που σου γυρνάει η λάμα και κάνει εσύ ντόιμινγκ. Όχι, αυτό εδώ πέρα φαίνεται είναι καλύτερο. Εσείς που είσαστε survivalist τώρα στο κανάλι και πάτε πολύ σε εξοχές και θέλετε να κόβετε ξύλα εύκολα, πείτε μου άμα δουλεύει αυτό. Άμα είστε στο δολοφόνι και το χρησιμοποιείτε για να κόβετε κεφάλια, δεν με νοιάζει, οπότε το αφήνω εδώ πέρα στην άκρη. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν είναι ένα προϊόν telemarketing. Φύγε, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, τι σου λέει εδώ, λάδι και ξύδι, dispenser. Και σου λέει dispensatore de acete y vinagre. Press and measure. Οπότε εδώ πέρα βάζεις μέσα ή λάδι ή ξύδι και έχει από πάνω μια μεζούρα. Αυτό εδώ πέρα ήταν τσιμπημένο στην τιμή γιατί είναι γυάλινο. Άμα ήταν πλαστικό, εντάξει, οκ, έβρισκες πάρα πολλά τέτοια. Αλλά αυτό. Εντάξει. Οπότε το λάδι, ας πούμε, για να το διατηρήσεις καλύτερα θα πρέπει να το βάλεις σε ένα γυάλινο σκεύος. Αυτό εδώ πέρα κάνει μια χαρά δουλειά. Και γιατί ξεχωρίζει αυτό από ένα παραδοσιακό δοχείο λαδιού ή ξυδιού? Γιατί πολύ απλά έχει αυτήν εδώ την τρόμπα. Μόλις τρομπάρεις θα αρχίσει και θα ανεβαίνει εδώ πέρα και θα βλέπεις 5 ml, 10 ml, 15 ml. Αυτό τώρα, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αφορά κυρίως. Α, έχει και τις κουταλιές εδώ. Tablespoon. Tablespoon της σούπας και του γλυκού. Καλή φάση. Και μόλις το βάλεις, έρχεσαι εδώ, το βγάζεις και κάνεις απλούτς και το βάζεις. Αυτό εδώ πέρα το προϊόν στην Ελλάδα δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, ρε φίλε. Να μου πεις ότι ήσουν στο εξωτερικό που το ελαιόλαδο είναι ακριβώς σαν χρυσάφι και πάνε εκεί πέρα και σου δίνουν ένα μπουκαλάκι τόσο και σου λένε πιτσίλησε το εσύ στη σαλάτα. Ενώ εμείς παίρνουμε την χωριάτικη τέλος πάντων και την κάνουμε μπλουμ για να κάνουμε πολύ παπάρα. Ή πηγαίνουμε στο φαγητό και ρίχνουμε 80 κουταλιές λάδι και γινόμαστε όλοι χοντροί. Ρε φίλε, εκεί να μου πεις, οκ, okay, πάμε να το δούμε και από αυτή τη μεριά. Έχει εδώ ένα ρίγκ εδώ πέρα για στραγανοποίηση. Έχει χοντρό σωληνάκι. Έρχεσαι, το βάζεις, το βιδώνεις. Το βιδώνεις, είπα. Ωραία, το βιδώνεις και παίζεις μπαλίτσα. Ναι, οκ. Okay. Τώρα μεταξύ μας, πραγματικά πιστεύεις ότι θα κάνω ένα review ξεχωριστό για αυτό εδώ το προϊόν? Να σου πω τι. Α, φοβερό! Το είδαμε στο telemarketing. Πάμε να δούμε εδώ πέρα ένα telemarketing προϊόν. Α, πολύ ωραίο γυάλινο εδώ, ποιοτικό, ωραία και καλά. Δουλεύει με ζούρα, δουλεύει με ζούρα. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Όχι. Θα πάω κάτω στην περιγραφή, αφού το έχω δουλέψει και του βάλω νερό σε πρώτη φάση και μετά θα πάω να βάλω λάδι κατευθείαν, να δούμε άμα δουλεύει. Άμα δουλεύει, πήγαινε κάτω στην περιγραφή, άνοιξε εκεί που λέει διάβασε περισσότερα, show more και πάει λέγοντας, να δεις άμα τελικά δούλευε και άξιζε. Αν και η τιμή του είναι πολύ τσιμπημένη και αν δεν παιχτεί κουπόνι, δεν θα πας να το πάρεις. Πάμε να δούμε την επόμενη σακουλίτσα μας. Ερχόμαστε εδώ, την ανοίγουμε. Banggood μυρίζει αυτή και ναι. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα τώρα για το συγκεκριμένο προϊόν που μάλιστα από ό,τι είδες το πήρα και δύο φορές. Λοιπόν, τώρα, άμα είσαι παλιός στο κανάλι, σίγουρα θα θυμάσαι ότι την περίοδο που είχαν κλείσει τη μέθοδο για τις μπαταρίες και την ανοίξανε προσωρινά,
τρελάθηκα και πήγα και πήρα 1 εκατομμύριο μπαταρίες. INR 18650, 28650, κάτι Nightcore, κάτι AG2 της LG, κάτι ό,τι βρήκα ρε φίλε. Γιατί λέω, οκ, okay, μας κλείσαν τη μέθοδο. Την ανοίξανε τώρα. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα την ξανακλείσουν και πότε θα την ξανανοίξουν. Να πάρω εγώ μπαταρία από την Ελλάδα 18650, INR ή CNR ή πάει λέγοντας για το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή για τους φακούς μου που έχω πολλούς και χρειάζομαι συχνά μπαταρίες. Δεν λέει γιατί την ίδια μπαταρία που θα πάω να την πάρω 3 ευρώ, ακριβώς την ίδια μπαταρία, εδώ πέρα μου την πουλάνε 12. Οπότε, όχι. Στόκαρα, έχω πάρα πολλά κουτάκια με μπαταρίες που μπορώ να φτιάξω άνετα 8 ηλεκτρικά οχήματα τέλος πάντων και σκούπες, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι ότι είναι μέσα σε κουτάκια. Και σε αυτά τα κουτάκια το πρόβλημα που έχω είναι ότι τις φορτίζω εγώ για να μην μένουν νεκρές, αλλά δεν θυμάμαι μετά σε ποιο χαρτόκουτο είναι. Ναι, θα μου πεις μπορούσα να βάλεις ένα τέτοιο, αλλά κοίτα εδώ, οργανωμένα πράγματα. Και πάμε να δούμε το επόμενο σακουλάκι. Είναι αυτό εδώ πέρα, το ανοίγουμε και τι έχει εδώ μέσα. Ion Technologies. Sterilizer and Air Purifier Nightlight. Αυτό να σου πω την αλήθεια. Α, Gearbest είναι. Δεν τους το έχω ζητήσει, αλλά μου το στείλανε επειδή είναι ο AlphaWise. Γενικά το Gearbest κάνει καραγκιοζηλίκια τώρα. 3 level και 24 ώρες resistant bacteria protect family health. Τώρα γιατί το λέει αυτό, γιατί ουσιαστικά θα έχει ultraviolet ακτινοβολία, τέλος πάντων θα έχει ένα λαμπάκι και που σκοτώνει τα μικρόβια. On off, έχει και εδώ πέρα και sensor και καλά ανάλογα με τη νύχτα. Ναι, light sensor, ventilation slot. Περνάει και ο αέρας από μέσα. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, night light. Κάτσε να δούμε τη γράφη από πίσω. Σχεδιασμένο για το χρησιμοποίηση σε υγειονομικού ενδιαφέροντος τέτοια ή ιδιωτικά μέρη που χρειάζεσαι πάρα πολύ μεγάλη τέτοια καθαριότητα. Το χρησιμοποιείς με την πρίζα. Μας λέει ότι έχει 3 επίπεδα αποστήρωσης: UV light, photo catalyst και plasma ions. Σκοτώνει 99,99% των βακτηρίων, ναι, ωραία και των ιών. Δεν χρειάζεται να το καθαρίσει να αλλάξει φίλτρα. Μια ζωή θα δουλεύει αυτό το πράγμα. HD plasma purification. Λοιπόν, τέλος πάντων, κουράστηκα. Να σου πω με λίγα λόγια τι κάνει αυτό. Αυτό είναι ένας ιονιστής που το βάζεις μέσα. Έχει ένα άρκα εκεί πέρα που περνάει το οξυγόνο από μέσα και καλά το ιονίζει. Ωραία, φίλε, είναι κουμούτσα. Λογικά έχει και φωτάκι από πάνω. Δεν με ξέρει, μπαταρία δικό του είναι. Πρέπει να είναι μόνο μας στο ρεύμα. Πρέπει να είναι μόνο μας στο ρεύμα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Αρκετά φόρτιση εδώ πέρα τέτρις. Βγάλτε εδώ στην άκρη. Οπότε το βάζουμε εδώ. Και είναι και motion activated, δηλαδή έχει ένα φωτοκύτταρο εδώ, ένα PIR και μόλις περάσει κάποιος θα ανάψει μόνο του. Για κλείσω το φως μία. Α, τέτοιος αισθητήρας είναι. Και τι έχει την κίνηση εδώ πέρα motion. Για πατά. Και δεν το βλέπω να σβήνει. Οπότε ουσιαστικά δουλεύει και σαν αισθητήρας κίνησης και σαν φωτάκι νυχτός. Εν τω μεταξύ, κάτσε να το κλείσω λίγο γιατί έχει σκοτεινιάσει κάμερα πάρα πολύ. Εδώ πέρα λέει warm weather, εντάξει, νομίζω ότι έγραφε 5000 Kelvin, αλλά είναι 2800 με 3500. Φωτάκι νυχτός. Με πλάσμα ion, φωτάκι νυχτός ιονιστής από την AlphaWise. Ναι, κάτσε, περίμενε. Θέλω να δω τη μυρωδιά εδώ πέρα του όζοντος, πως πάει το οξυγόνο και τέτοια. Ναι, δεν μου βγάζει κάποια χαρακτηριστική μυρωδιά, μου βγάζει μια μυρωδιά σαν ξύδι. Τώρα, άμα δουλεύει ή όχι, λέει ότι δουλεύει. Το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε. Εγώ θα το βάλω στο δωμάτι, όχι έστικα, άλλο ένα φωτάκι νυχτός. Αλλά, οκ, okay, ότι κάνει αποστήρωση και ότι θα σκοτώσει όλα τα βακτήρια, μην το πολυπιστεύεις, αλλά ότι θα βοηθήσει λίγο, θα βοηθήσει. Λοιπόν, οπότε το βάζουμε στην άκρη. Πάμε να δούμε αυτό εδώ πέρα το δεματάκι. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, το ανοίγουμε και τι έχει εδώ. Α, τα φωτάκια ρε, για την πρωτοχρονιά. Λοιπόν, για να μην είμαι τελείως άδικος, αυτά εδώ πέρα τα είχα παραγγείλει τον Νοέμβριο, εντάξει. Είχαν κολλήσει κάποιες παραγγελίες μας, το ξέρετε οι περισσότεροι. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτά εδώ ήρθαν στο κατάστημα του Ηρακλείου το απόγευμα της 31ης Δεκάτου του 2018. Εγώ είχα πάει ήδη το πρωί με το που ανοίξανε, είχα κάνει και στο Instagram ένα post, είχα πάει και είχα πάρει πολλά δεματάκια, εντάξει. Αυτά εδώ ήρθαν το απόγευμα. Το πρωί μόλις πήγαμε, μόλις άνοιξε το κατάστημα και μας έδωσε εκεί τα νομεράκια από την πόρτα ο προϊστάμενος για να πάμε να εξυπηρετηθούμε γρήγορα, μέχρι να πάρω εγώ το δέμα και να φύγω, ήταν γύρω στα 15 άτομα. Οπότε κατάλαβες το απόγευμα τι θα γινότανε. Που πήγε, είμαστε, ξέρεις, οι Έλληνες είμαστε της τελευταίας στιγμής, ρε φίλε. Άστο, ρε, θα πάω αργότερα και μετά πας και βλέπεις μια ουρά τεράστια. Την είχα πατήσει τις προηγούμενες μέρες, έτσι. Οπότε, ναι, λέω, δεν αξίζει. Άστο με την καινούργια χρονιά και ας μην βάλω τα λαμπάκια. Ούτως ή άλλως είχα πάει και είχα πάρει άλλα. Λοιπόν, και τι βλέπεις εδώ πέρα, λαμπάκια. Αλλά ποια τσαχπινιά είχαν αυτά τα λαμπάκια τα χριστουγεννιάτικα. Καλά, σου πω κάτι, λαμπάκια δεν είναι ανάγκη να βάλεις μόνο τα Χριστούγεννα. Μπορείς να βάλεις όλο τον χρόνο, άμα γουστάρεις. Αλλά η τσαχπινιά που είχαν αυτά είναι ότι μπορούσες να τα συνθέσεις. Και να βάλεις κι άλλα. Τώρα, ναι. Πού το. Έλα. Κάτσε, αυτή είναι η προέκταση. Οπότε, βάζεις αυτό εδώ. Ωραία, και κάνει εδώ πέρα την επαφή. Τέλεια. Και το άλλο που είναι, ρε. Τώρα εδώ πέρα κάπου πρέπει να έχει το κανονικό. Να το. Άντε, ήταν με το ίδιο χρώμα. Και τώρα, μόλις το βάλω στο ρεύμα. Ανάβουν και οι δύο σειρές, οπότε το καλό είναι ότι μπορούσες να τα επεκτείνεις αυτά. Τώρα δεν θέλω να πλησιάζω εκεί που είναι η ένωση, γιατί δεν μου φαίνεται και πολύ προκοπής. Και μετά έχει και κουμπάκια πάνω που έπαιζε. Τι σημαίνει αυτό που γράφει? Combination in waves, twinkle flash, steady on. Οπότε, βάζεις το ίδιο εφέ
Και στις δύο ταινίες το ίδιο εφέ. Έχεις ένα μεγάλο μπαλκόνι, πας και τα βάζεις το ενώνει το ένα με το άλλο και είσαι κομπλέ. Του χρόνου τώρα. Ωραία, ευχαριστώ, Μπάνκουτ, μας υποχρέωσες. Γενικά το θέμα με τις καθυστερήσεις ήταν θέμα του post NL και όχι των καταστημάτων. Γιατί άμα έκανα, ας πούμε, τη Λαβιά μόνο τον Gearbest ή μόνο τον Μπάνκουτ, θα έλεγα: OK, μας γάμισες. Αλλά επειδή ήταν ταυτόχρονα και στα δύο μαγαζιά με την post NL, εντάξει, τους δίνουμε κάποια ελαφρυντικά. Και πάμε να ανοίξουμε την επόμενη συσκευασία. Και τι είναι αυτό το μακρόστενο το πράγμα. Α, ωραία. Λοιπόν, συχνά στους συμβούλους αγοράς που μιλήσαμε πιο πριν για αυτούς, πάτε και τρολάρετε. Δηλαδή, ξέρω ότι το κανάλι γουστάρει τη Xiaomi, εντάξει. Μας έχει βολέψει η Xiaomi από TV boxes μέχρι κινητά, μέχρι projectors, μέχρι τα πάντα. Μέχρι και θερμός εδώ πέρα. Οπότε, τι κάνετε μερικοί, πηγαίνετε και βρίσκετε όλα τα καινούργια προϊόντα τη Xiaomi και τα σπαμάρετε. Ένα από αυτά τα προϊόντα ήταν ένα boiler, να το πω, θερμοσιφωνάκι, να το πω, που έμπαινε κάτω από το ντουλάπι και καλά. Αυτό ήταν πανάκριβο. Και γιατί λέω ότι ήταν πανάκριβο, γιατί μπορείς να πάρεις αντίστοιχα θερμοσιφωνάκια, δεν είναι Xiaomi βέβαια, από την Ελλάδα πάρα πολύ φθηνότερα. Αλλά στον τελευταίο συμβούλο μου ζητήσατε αυτό εδώ το θερμοσιφωνάκι. Αυτό ήταν πολύ οικονομικό, ήταν γύρω στα 30 ευρώ, οικονομικό για αυτά που προσφέρει τέλος πάντων, και φαίνεται ότι δουλεύει μια χαρά. Είχε καλές κριτικές. Instant Electric Water Heater. Πάμε να δούμε εδώ πέρα κάποια χαρακτηριστικά. Σου λέει 0,3 με 0,6 MPA, 220V, IPX4, 06 MPA, 50Hz, 3000W. Οπότε μην πας να το βάλεις τώρα σε καμία γραμμή απλή που μπορεί να έχει βάλει και 5 πλυντήρια. Πώς δουλεύει τώρα αυτό το πράγμα? Από την κάτω μεριά έχει αυτή την υποδοχή που θα μπει το νερό, ωραία και καλά, το κρύο. Οπότε έρχεται το κρύο νερό από τη σωλήνα από κάτω, βγαίνει από εδώ, το βάζεις ωραία και καλά στον νηπτήρα στο χωριό και δείχνει το νεράκι με τη δύναμη του ρεύματος. Τόσο απλά. Όπως περνάει το νερό από μέσα, ζεσταίνεται. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία. Να ξέρω αυτό τι είναι. Α, και σου δίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα με τα δύο καρφάκια για να το καρφώσει στον τοίχο. Okay. Να βλέπεις, εδώ πέρα έχουν βάλει κατευθείαν ξέρω εγώ να κάνει ντους ο άλλος. Okay. Αλλά αυτό που βλέπω τουλάχιστον τώρα σε οδηγίες είναι ότι δεν μπορείς να ρυθμίσεις κάπως τη θερμοκρασία. Τώρα εντάξει, αυτό περνάει το νερό από εδώ μέσα και θα υπάρχει συνεχόμενη ροή. Δεν νομίζω να φτάσει τη θερμοκρασία, τη τσουροφλιστή, τη βραστή, τέλος πάντων να σου φύγει πέτσα. Αλλά ρε φίλε, okay. Θα κάνει δουλειά. Γι' αυτό το έχουν δείξει εδώ πέρα κατευθείαν με το τηλέφωνο. Οπότε ναι, το συγκεκριμένο προϊόν θα το δώσω στον Μπάμπι να το χρησιμοποιήσει στο χωριό. Άμα δεν δουλεύει σωστά ή άμα έχει σοβαρά προβλήματα, θα σας φέρω κόλληβα. Και πάμε να δούμε το επόμενο δεματάκι που από ό,τι βλέπεις είναι σκισμένο. Γιατί η γυναίκα μου δεν έχει καθόλου υπομονή. Λοιπόν, και τι βλέπεις εδώ πέρα? Using method, ωραία και καλά. Switch, τι είναι αυτό το σωτήρι, σουβέρ. Δεν είναι οποιοδήποτε σουβέρ όμως. Είναι ένα όμορφο γλυκούλικο σουβέρ που είναι σαν προβατάκι. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε. Εντάξει, αυτό βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Εδώ πέρα τώρα είναι το μαύρο το χρώμα. Έχω παραγγείλει και το γκρι και το λευκό. Εντάξει, οπότε θα έχουν να είναι στον δρόμο. Λοιπόν, και τι έχει εδώ μέσα? Έχει δύο χρώματα. Κάτσε ρε φίλε, είναι τόσο μεγάλο. Ωπα, περίμενε. Κάτσε, άραξε. Γιατί έχει δύο τέτοια? Λοιπόν, τώρα η συναρμολόγησή του πρέπει να είναι εύκολη. Αυτό είναι το πιο κοντό ξυλαράκι, οπότε πρέπει να είναι εδώ τα κερατάκια του. Και εδώ έχουμε τα ποδαράκια του. Εντάξει, ωραία, βάζουμε τώρα ποδαράκι εδώ, το άλλο ποδαράκι εκεί. Τέλεια, βάλε και αυτό εδώ, βάλε και αυτό εδώ. Και τελειώσαμε. Πάζλ εδώ πέρα για όλη την οικογένεια. Ατέλειωτη διασκέδαση. Για να πιει ένα ποτήρι νερό, πρέπει να σου βγαίνει πίστη. Λοιπόν, και αφού το ευθυγραμμίσουμε ή τουλάχιστον το τραβήξουμε με αρκετή δύναμη, τα βάζουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, και μια και μου τελειώσαν οι μπαταρίες του gimbal, τελικά αυτά εδώ, και α έλεγαν ότι είναι για 18650. Δεν ρε φίλε. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα, βάλα τις INR αυτές τις 18650 της Samsung, πήγα να τις βάλω όρθιες. Και δεν έκλεινε η συσκευασία. Κάτσε το βάλω εδώ. Το βλέπεις? Οπότε όχι. Ξαπλωτά μπορείς να τις βάλεις εδώ πέρα για να μην ακουμπάνε, αλλά όχι. Εγώ το πήραμε το σκεπτικό ότι χώρα και έλεγε 25 μπαταρίες, αλλά δεν. Οπότε πήγαινε κάτω στην περιγραφή και άμα έχεις και εσύ στο μυαλό σου την ίδια χρήση, μην. Λοιπόν, εντάξει, είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Πήγα μια βόλτα τώρα που περίμενα. Έχω τέτοιες μπαταρίες, εντάξει. Τελικά μου φαίνεται ότι με αυτά τα κουτάκια θα τις χρησιμοποιώ πιο πολύ και απλά θα βάζω σημάδια απ' έξω. Εντάξει, ποιες είναι αυτές? Danger, do not use outside. US 1850, UTC CIX. Μια χαρά. Οπότε τη βάζω εδώ μέσα και είμαι κομπλέ. Λοιπόν, το προβατάκι τώρα. Το πήγα για ένα test drive στη γυναίκα. Α, πολύ ωραίο, τέλος πάντων, ναι, ωραίο εμφάνιση. Χάρη και που είχε και διαφορετικών μεγεθών εδώ πέρα σουβεράκια. Εμένα δεν νομίζω να με βολέψει πάρα πολύ. Όχι ότι χρησιμοποιώ σουβέρ. Για ομορφιά, καλό φαίνεται, αλλά για οτιδήποτε παραπάνω δεν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι βολικό εδώ πέρα να κάτσει να βγάζει τα σουβέρ και πρέπει να είναι στην ίδια γωνία με το κάτω και να κάτσει να ψάχνει και να τραβά. Τέλος πάντων, ένα ωραίο διακοσμητικό, ας το θεωρήσουμε έτσι. Και το αφήνω στην άκρη. Και άμα θες σουβέρ, σου δίνει εδώ πέρα και ένα σωρό ακόμα. Ρε φίλε, με τόσα που έδινε, νόμιζα ότι θα έχει και ένα δεύτερο μέσα. Αλλά από ό,τι είδα στη συσκευασία δεν είχε δεύτερο, οπότε το αφήνουμε. Και κοίτα εδώ, έχει και τάρανδο, έχει να βάλεις και άλλα αυτάκια, ωραία και καλά. Εμείς πήραμε τα απλά τα παραδοσιακά. Τώρα το πόσο καθαρίζεις, αυτό είπε το καθαρίζεις μόνο στο χέρι. Μην πας να το βάλεις σε ένα πλυντήριο και πάει λέγοντας. Οπότε πάμε να δούμε τι άλλο προϊόν έχουμε. Πάμε να ανοίξουμε την επόμενη κουτίτσα. Και η επόμενη κουτίτσα είναι αυτή. Μακρόστενη και αυτή. Κάτσαμε και έχει εδώ μέσα. Ωραία, από τον Gearbest είναι αυτό. Fifine. Επιτέλους. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Έφερα τον Boya. Είχα χρησιμοποιήσει το Rode το VideoMic Go, εντάξει, δεν με κάλυψε. Τώρα χρησιμοποιώ τη Sony μου
και έχω βάλει τον μπόγια από πάνω. Αλλά επειδή την κάμερα την έχω βάλει πάνω στο Zhiyun το 2, όχι το version 2, το 2, το κανονικό, το μεγάλο, και την έχω υπογωνία για να φαίνεται από ψηλά προς χαμηλά, έρε φίλε το μικρόφωνο δείχνει στο Θεό. Το έχω γυρίσει προς τα μένα, αλλά πρέπει να βάλω ένα bullhead πολύ πιο ψηλό για να κάθομαι να τον γυρνάω να δείχνει προς το στόμα μου. Οπότε, τι έκανα, πήγα και πήρα αυτό. Λοιπόν, και το μεταξύ αυτό το προϊόν είχα χαρεί τόσο πολύ γιατί το στείλε πολύ γρήγορα τον κύριο Μεστρε, φίλε. Δεν με είχε συνηθίσει. Δηλαδή, το παραγγέλνω απόγευμα και την επόμενη μέρα το πρωί είχα πάρει tracking number. Και σε αυτό το ένα το δέμα που το στείλε αστραπιαία τον κύριο ήταν ανάμεσα στα κολλημένα τη Post NL. Έγινε στραβή. Και τι βλέπει εδώ πέρα, ότι έχουμε στα χέρια μα το Fifine Technology K037, το user manual. Έχουμε στα χέρια μα, θα δούμε και την κύρια μονάδα. Με τη Fifine δεν είμαστε άγνωστοι, είχα φέρει USB μικρόφωνο και ήταν γαμάτο. Ξαναέφερα USB μικρόφωνο που είχαμε κάνει στο αναβαθμίζοντα το τέρα και ήταν πάλι το καλύτερο. Οπότε θα δώσω και μια ευκαιρία στη Fifine για να δω πώ ακούγεται ο ήχο των βίντεο μου. Λοιπόν, Fifine Technology K037, τέτοιο. Τι είναι αυτό, αυτά είναι lavalier mics, αλλά είναι και ασύρματο. Δηλαδή ρε φίλε, είναι αυτά που το βάζει στο πέτο, να μα δείχνει εδώ πέρα και πώ πρέπει να το φορά, το βάζει εδώ πέρα ή το βάζει εδώ πέρα στην άκρη, ή το βάζει μέσα από ρούχο για να μην φαίνεται, ή κάτω όπως ο PewDiePie τέλος πάντων που έχει το ακουστικό εδώ πέρα από το headset το Razer και έχει κουμπώσει εκεί πάνω το lavalier το mic για να είναι κοντά στο στόμα του. Οπότε αυτό τι είναι, ένα μικρόφωνο. Ένα μικρόφωνο που δεν είναι απλό μικρόφωνο που το βάζει την κάμερα και έχει το καλώδιο ωραία και καλά πάνω σου, αλλά είναι και ασύρματο. Και χρησιμοποιεί UHF σήματα, έχει πολλές συχνότητες που μπορείς να βάλεις, 20 συχνότητες από ό,τι θυμάμαι. Και πώς δουλεύει αυτό, βάζεις την κύρια μονάδα με δύο αλφα-αλφα μπαταρίες ή αλφα-αλφα-αλφα, δεν θυμάμαι, πάνω στην κάμερα, καθωμένο, εκπέμπει μετά το σήμα στη μονάδα που έχεις στο μικρόφωνο, επικοινωνούν αυτά μεταξύ τους και παίζεις μπαλίτσα. Και εγώ μπορεί να είμαι τώρα εδώ και στο τραπέζι μου ωραία και καλά και να σας μιλάω και να κουνάω τα χέρια μου στο τρελό και ξαφνικά να μου έρθει να κατουρίσω και να φοράω εγώ τη ψήρα, να πάω μέσα, δεν έχω κανένα καλώδιο πάνω μου και να ακούτε να κατουράω. Ή μπορεί ξέρω εγώ να πάω κάτω τέλος πάντων στον δρόμο να γίνει ένα τρακάρισμα και να δω τι γίνεται και να με ακούτε. Εντάξει, έχει μεγάλη εμβέλεια. Λοιπόν, και πάμε να το δούμε. Βέβαια, η μαλακιά εξής είναι τώρα, έτσι, ότι αυτό εδώ κυκλοφορούσε σε δύο εκδόσεις. Ήτανε το K037α και το β. Η διαφορά ποια είναι, ότι αυτή εδώ πέρα η έκδοση, η απλή, δεν σου δίνει το μετατροπέα που έμπαινε σε αυτό εδώ πέρα το καρφί για να σου βγάλει 3,5 τζακ για να το βάλεις κατευθείαν πάνω στη κάμερα. Οπότε θα χρειαστεί να πάρω εγώ ένα μετατροπέα. Θα κοιτάξω μήπως έχει κάποιον μετατροπέα τέτοιο στυλ, ξέρω εγώ, τον Boya χλωμό ή το Rode ή κάποιο άλλο τέλος πάντων ακουστικό που έχω, για να το βάλω κατευθείαν στη κάμερα. Αλλιώς θα πρέπει να πάω να το πάρω ξεχωριστά. Εντάξει, άμα εσείς βρείτε το μοντέλο το B, πηγαίνετε παίξτε μπαλίτσα με τον B που έχει το καλώδιο έτοιμο και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Οπότε πάμε να το δούμε λίγο, μια και δεν έχω και μπαταρίες μαζί μου. Τη βλέπεις, μια κεραιούλα εδώ πέρα για να μεγαλώσει την εμβέλεια. Εδώ πέρα έχει την υποδοχή για το XLR το καλωδιάκι μας. Ερχόμαστε και το βάζουμε. Mini XLR. Σετ εδώ πέρα τα κανάλια. Εδώ έχουμε το on-off το κουμπάκι. Είναι φωτιζόμενη η οθόνη μια χαρά και βάζει τις συχνότητες. Εδώ πέρα είναι η υποδοχή που βάζουμε τις μπαταρίες γιατί θα πρέπει να βάλεις δύο εδώ και δύο εδώ. Και εδώ πέρα είναι ένα κλειψάκι για τη ζώνη σου, εντάξει. Αυτή είναι η μονάδα που θα φοράς πάνω σου. Και αυτό εδώ είναι το μικροφωνάκι. Αυτό τώρα το περνάς μέσα από τα ρούχα σου, το βάζεις στο πέτο, το βάζεις να δείχνει προς το στόμα. Κάτσε να δεις, έχει και αυτό εδώ πέρα το shield. Άμα θες το βγάζεις, βοηθάει όμως το shield εδώ πέρα και για τα και τα σάλια μη γεμίζει. Ωραία και καλά. Και κάθεσαι και μιλάς αυτό. Και δεν μιλάς στο μικρόφωνο που είναι από την πάνω μεριά της κάμερας και δείχνεις το Θεό τώρα. Και μπορεί να με πιάνεις με αντανάκλαση, εντάξει. Έχει αυτό εδώ το μανταλάκι που ήταν πολύ σφιχτό στην αρχή, τώρα εντάξει μαλάκωσε. Οπότε το βάζεις στο πέτο και αρχίζεις και μιλάς. Reviews που έχω δει είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Και για τα λεφτά του το αποτέλεσμα είναι μια χαρά. Αλλά μένει να το δούμε στο review. Αυτό θέλει ένα δικό του review ή να αρχίσω να τραβάω τα βίντεο για να σου πω τραβάω με το Fifine. Πείτε μου πώς ακούγεται, εντάξει. Και αυτή εδώ είναι η άλλη μονάδα. Τώρα έχει ένα πορτάκι για να μπουν εδώ οι μπαταρίες. Αυτή παίρνει 2αα, τις μικρές της μπαταρίες. Και αυτή παίρνει 2αα. Και πολύ απλά τι κάνεις. Έρχεσαι, βάζεις τις μπαταρίες, το συνδέεις εδώ πέρα με αυτό το καλώδιο άμα το υποστηρίζει η κάμερά σου, ok, αλλά με τον αντάπτορα των άλλων, το βάζεις στην είσοδο του μικροφόνου και είσαι μια χαρά. Εδώ πέρα μετά έρχεσαι, το ανοίγει, σου βγάζει ένα πράσινο λαμπάκι μόλις συγχρονίζει με το άλλο και εδώ είναι μια έξτρα κεραία για να μεγαλώσεις την εμβέλεια. Τόσο απλά. Τώρα, προϊόν ήχου και να σου λέω εγώ στον πλαπλά τι κάνει, δεν λέει, οπότε αυτό θα πρέπει να δοκιμαστεί άμεσα και μπορεί να είναι το κύριο μικρόφωνο που χρησιμοποιώ για αυτά εδώ τα βίντεό μου. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Αυτή είναι μεγάλη, έχει διάφορα πράγματα. Και πάμε να δούμε αυτή εδώ πέρα που δεν ξέρω τι έχει μέσα. Από το Banggood, τις επόμενες μέρες περιμένω ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Έχει να κάνει σχέση με Tesla. Μόνο αυτό σου λέω. Απλά θα μπορούσα να περιμένω 3-4 μέρες. Εντάξει, σας έχω αφήσει πολύ καιρό. Είναι και τα giveaways που τρέχουν και δεν σας έχω ανεβάσει κανένα βιντεάκι να δείτε και το υπόλοιπο δείγμα της δουλειάς μου. Οπότε ανοίγω αυτά εδώ τα δεματάκια που έχω αρκετό καιρό. Και όταν με το καλό έρθει το άλλο, θα κάνω ένα δικό του ξεχωριστό βίντεο. Και να γίνει καμιά τρολιά τώρα και να είναι εδώ μέσα, φαντάζεσαι. Τι βλέπεις εδώ πέρα, έχει και U εδώ, made in China, ωραία από αλλού. Πάμε να το ανοίξουμε και αυτό που βλέπεις εδώ μέσα τι είναι. Το καλύμπα. Ρε γαμώτο. Λοιπόν, είστε τρολιάριδες. Καθόμουν και σας έλεγα, παιδιά, μου έχετε ζητήσει το καλύμπα 1, 2, 3, 4, 10 φορές. Ρε παιδιά, κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό και τέτοιο. Τι λες, ρε βλάκα, δηλαδή θες να πεις ένα πιανίστα να πάει να παίζει με το κινητό και όχι από ένα μεγάλο πιανό. Οκ, κατάλαβες πώς το λέω. Εγώ, ρε φίλε, να σου δείξω το καλύμπα εδώ πέρα, τι ακριβώς να σου πω. Είχα βάλει και εγώ την εφαρμογή στο κινητό και έκανα τεν και χαιρόμουν.
Τώρα, να σου μιλήσω εγώ, ένας άσχετος για ένα μουσικό όργανο, σου δίνει και καπότες για τα δάχτυλα. Καλή φάση. Έχει και ραβδώσει και πτυχώσει εδώ πέρα για την απόλαυσή σου. Βάζει εδώ πέρα και τον ηχάκι, τέλεια. Και πάμε να δούμε το καλύμπα. Έχει εδώ πέρα αυτό το για τα γυαλιά σου, δεν ξέρω γιατί το έχει μέσα. Και τώρα, μαζί με το καλύμπα, πρέπει να έχει και ένα σφυράκι που μπορούμε να το κουρδίσουμε εμείς, εντάξει. Πού είναι το σφυράκι, να το. Έλα εδώ, γιατί είμαι διαβασμένος. Λοιπόν, και εδώ έχει και ένα πουγκάκι μεταφοράς. Α, ωραίο, για να βάζεις την καλύμπα σου μέσα. Και αυτό εδώ τι είναι? Αυτό εδώ είναι οι νότες. Επειδή είναι λίγο περίεργα και πάει μία νότα, πάει από εδώ, από εδώ. Να, τα βλέπεις πάνω. Αλλά άμα θες, μπορείς να το βάλεις και εδώ πέρα. Εντάξει, πού, από την κάτω μεριά. Αλλά άμα δεν τα βλέπεις πολύ καλά, μπορείς να το βάλεις εδώ. Και να πέσει. Κάπως τέλος πάντων το στερεώνεις. Λοιπόν, τώρα τι σου λέει για να το κουρδίσεις αυτό το πράγμα τώρα. Βλέπεις ότι πάνω μεριά δεν είναι ίσια, αλλά πάνε. Κάνουν κάτι τέτοια. Εσύ για να το κουρδίσεις. Το σπρώχνεις από εδώ, τέλος πάντων το πανάς από πάνω και φτιάχνεις τις νότες, εντάξει. Εσύ που είσαι γνωστός καλυμποπαίχτης, θα κάτσεις να το φτιάξεις. Οπότε αυτό μπαίνει στον αντίχειρα. Θα χωρέσει, ρε φίλε. Είναι για Κινέζους. Έλα εδώ, μεσάλιο και υπομονή. Κάτι μπορεί να γίνει. Εδώ, ωραία. Μπήκε στον ένα αντίχειρα, όπως μπήκε. Και μετά μπαίνει και στον άλλον. Έλα. Μεγάλη υπόθεση το grip. Οπότε εδώ πέρα, άμα είσαι μεγάλος καλυμποπαίχτης και κάθεσαι και παίζεις πάρα πολλές ώρες και δεν θες να φας τα δάχτυλά σου, θα πρέπει να βάλεις αυτές τις καπότες. Και τώρα, τι κάνεις, εν τω μεταξύ μιλάω και κάνει το resonance εδώ πέρα, το νιώθω να δονείτε. Και μετά σου έχει εδώ τις νότες, οπότε, αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ωραίο ξύλινο είναι, από ποιότητα τουλάχιστον κομπλέ φαίνεται, και τώρα θα αρχίσουμε να παίζουμε. Ναι, τι. Πάρα πολύ ωραίο το καρύμπα, πάρα πολύ ωραία, μπράβο παιδιά, πάρτε το, πάρτε το, πάρτε το. Πολύ ποιοτικό, πολύ ωραίο ξύλινο όργανο μουσικής. Τι να σου πω εγώ. Ναι, σας έδειξα το γιουκαλίλι της Xiaomi. Αλλά ρε φίλες, αυτό μπορούσες να μάθεις, σου είχε μια εφαρμογή, σου έλεγε βάλτε το δάχτυλο εδώ, βάλτε το εκεί. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα, εγώ τι να το κάνω. Εσύ που παίζεις καλύμπα στο κινητό και έχεις μάθει πολύ ωραία τραγουδάκια, να το πάρεις να παίξεις. Εγώ είμαι άσχετος με αυτό, οπότε το αφήνω στην άκρη. Αν και έχω παραγγείλει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το πιάνο της Xiaomi. Πώς ήταν το έξυπνο γιουκαλίλι? Έχουν βγάλει το αντίστοιχο σε πιάνο. Που λάβουν τα κουμπιά και είναι ωραίο και είναι ποιοτικό. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτό στο κανάλι. Και το έχω πάρει και σε λευκό χρώμα. Η γυναίκα με βρίσκει μου λέει που θα τα βάλουμε. Τέλος πάντων, κάπου θα πρέπει να τα βάλουμε. Πάμε να δούμε το τελευταίο δεματάκι που είναι αρκετά του μπανιάρικο και είναι αυτό από τον Banggood. Και έχει πραγματάκια του Μπάμπι μέσα. Αλλά θα σας δείξω για κάποια άλλα προϊόντα που έχω εδώ πέρα στην άκρη και θα τους ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, ανοίγουμε τη σακούλα και τι βλέπουμε. Αυτό. Σωτήρη, τι είναι αυτό, ρε φίλε? Κάτσε, περίμενε. Σωτήρη, άνοιξε το λίγο να δούμε λίγο καλύτερα, ρε φίλε. Δεν θέλω να μου πεις κατευθείαν τι είναι αυτή εδώ η παπαριά. Θέλω να μαντέψω. Είχε το μεξί, τίποτα, όχι, πρέπει να ανοίξεις. Μήπως είναι μαστίγια, μήπως είναι αυτά που χρησιμοποιούν στις θρησκευτικές γιορτές τους οι μουσουλμάνοι που κάθονται και αυτομαστιγώνονται. Ξέρω, ρε φίλε, μήπως το πιάνεις και αυτό αρχίζει την πλάτη σου τσακ, τσακ από τη μια μεριά και την άλλη. Όχι. Είναι τεράστια tie wrap. Και πού θα τα χρησιμοποιήσει αυτά, ρε φίλε? Στα χιόνια στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν έχει δηλαδή. Πολύ όμορφα, τα παίρνεις αυτά εδώ, τα βάζεις εκεί στη ρόδα του αυτοκινήτου, τυλίγεις 1, 2, 3, 4, 5 όσα χρειαστεί σε κάθε λάστιχο, έρχεσαι εδώ, το βάζεις και σε κομπλέ. Φεύγεις από το σημείο που έχει τα χιόνια και πας μετά, ωραία και καλά, κάνεις ένα τσακ, απελευθερώνεις το tie wrap, τα βάζεις στην άκρη και τα χρησιμοποιείς την επόμενη φορά. Βέβαια, άμα δεις ότι αυτά έχουν εφταρθεί πάρα πολύ, εντάξει δεν το σκέφτεσαι και πάρα πολύ, τα πετάς και παίρνεις καινούρια. Ω, καλή φάση. Γιατί ρε φίλε, εγώ έχω δει αλυσίδες. Εντάξει, είναι μανούρα. Πρέπει να το δένεις από μέσα, να το βγάλεις απ' έξω, να κουνάς τη ρόδα, να κάνεις τέτοιες ιστορίες. Αυτό δηλαδή δεν χρειάζεται τώρα εγώ να κουνάω ρόδες και τέτοια και να μην προσπαθώ τα χέρια μου. Θα πάω και θα βάζω αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Τσούκου, 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 τσούκου. Θα γυρνάει η ρόδα, θα πιάσει πρόσφυση και θα φύγω. Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα αυτά είναι δοκιμασμένα. Εντάξει, τώρα σε εμάς τώρα να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στην Κρήτη. Πόσα χιόνια να δω εγώ στην Κρήτη και πού πρέπει να πάω εγώ για να δω χιόνια. Εντάξει, κάποιοι που είναι πιο βόρεια. Σε πιο βορείς χώρες τουλάχιστον, γιατί από αυτούς είδα τα reviews, λέγανε ότι είναι πάρα πολύ ωραία και τα έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές και μας έχουν βολέψει. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Εγώ τουλάχιστον, παιδιά, να σου πω ότι τα είδα, ναι, ωραία, φαίνονται ποιοτικά, μέχρι εκεί. Και μου είχε μείνει αυτή η παπαριά από το καρύμπα στην άκρη. Λοιπόν, και πάμε να. Ναι. Α, και μια και ήμουν έτοιμο τώρα να σου δείξω ένα βιντεάκι τέλος πάντων πώς δουλεύει. Τι βλέπεις, ότι έχεις αυτό εδώ πέρα το πράγμα, το βάζεις εδώ, σπάς το αυγό, μένει το ασπράτι και μένει ο κρόκος εδώ. Δεν ξέρω, θα σου βάλω μια φωτογραφία από την περιγραφή του προϊόντος για να βγάλεις άκρη. Και άλλα τέτοια. Και ήρθε. Electric Chainsaw Stand, Professional, New, by Lide. Όπα, περίμενε, εγώ μαστούλι είχα πάρει νομίζω. Γιατί αυτό είναι by Lide μάρκα, τι απατρονιά είναι αυτή. Τέλος πάντων, λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν τι είναι? Είναι ένα προϊόν που μου είχε ζητήσει ο Μπάμπης. Λοιπόν, και πάμε να το ανοίξουμε. Και μέσα ανοίγοντάς το βλέπεις κάποια κομματάκια. Βλέπεις αυτήν εδώ πέρα την αλυσίδα του αλυσοπρίωνου. Βλέπεις εδώ πέρα λαδάκι ωραία και καλά και ένα κλειδάκι και ένα λενάκι. Βλέπεις κι άλλες βιδούλες και παξιμαδάκια και λαβές. Βλέπεις μια ωραία λαβή εδώ πέρα λογικά για να το κρατάς.
και αυτά εδώ τα κομμάτια. Και στο τέλος βλέπεις και αυτήν εδώ τη λάμα. Chainsaw 12 inches. Α, τσούζεις μαλακία. 12 inches ωραία και καλά και έχει τις υποδοχές να πας να το βιδώσεις. Ναι, ρε Σωτήρη, θα το βιδώσω και ξέρω εγώ από το χωριό είμαι, έχω αλυσοπρίωνο. Αλλά αυτό εδώ πέρα το πράγμα πού ακριβώς θα μπει. Μας έδωσε ένα κοιτάκι. Πού μπαίνει αυτό? Σε γωνιακό ηλεκτρικό τροχό. Και σου κάνει το γωνιακό σου τροχό αλυσοπρίωνο. Ε, καλή φάση. Λοιπόν, και πας εδώ πέρα και το βλέπεις πως το βγάζεις, βάζεις τη μύτη, βάζεις αυτό εδώ πέρα το προστατευτικό για να μην φας και τα χέρια σου και στο τέλος έχεις ένα αλυσοπρίωνο. Γωνιακό τροχό δεν έχω, αλλά αυτό που έχω είναι και αυτό εδώ, το trimmer head, που τι είναι αυτό, αυτό το βάζεις σε, τέλος πάντων, στο χλωκοπτικό και αντί για μεσινέζα και πετονιές και ιστορίες και τροχό, έχεις αυτό εδώ πέρα το φωνικό του εργαλείο. Οπότε το βάζεις εδώ πέρα, μία ίντσα πρέπει να είναι αυτό εδώ. Το βάζεις και αυτό αρχίζει και γυρνάει και κόβεις μια ζωή εδώ πέρα ωραία και καλά. Και όταν θα έρθει αυτή εδώ πέρα η αλυσίδα, που κάποια στιγμή μπορεί ξέρω, να πάρεις 100 πέτρα, ή άμα ξέρω εγώ έχει στερήσει πολλά πόδια, πολύ απλά το ξεβιδώνεις εδώ πέρα με τα λενάκια του ωραία και καλά, βάζεις μια άλλη και είσαι κομπλέ. Αλλά επειδή αυτό είναι βαρύ, λογικό είναι να μην μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε κάποια χλωκοπτικά ηλεκτρικά ξέρω εγώ της πλάκας, αλλά θα θέλεις κάτι πιο ενισχυμένο, κάποιο πιο heavy duty. Οπότε αυτά εδώ τα εργαλεία δεν μπορώ να σου κάνω εγώ μια παρουσίαση, θα κάνουμε μια παρουσίαση μαζί με τον Μπάμπη. Όπως και με το άλλο εδώ το φωνικό το εργαλείο. Πάμε να κόψουμε κανένα κλαρί τέλος πάντων, να κλαδέψουμε κανένα τέτοιο, όπως σε δουλειές με βάλατε. Λοιπόν, και το τελευταίο προϊόν, αν και δεν είχα σκοπό να σας το παρουσιάσω, είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ το προϊόν, Σωτήρη? Είναι ο έξυπνος σκουπιδενεκές για κολόχαρτα της Xiaomi. Όπα, πάρ' το άλλη μία. Πες μας τι είναι αυτό το προϊόν, Σωτήρη? Είναι ο έξυπνος κάδος για κολόχαρτα της Xiaomi. Ναι. Εντάξει, μην είμαι υπερβολικός, μπορεί να μην είναι μόνο για κολόχαρτα, μιας και έχει UV ακτινοβολία μέσα για να σκοτώσει τα βακτήρια, αλλά σφραγίζει και αεροστεγός για να μην έχεις μυρωδιές, αλλά ρε φίλε, πού αλλού μπορείς να το βάλεις αυτό το πράγμα? Στο γραφείο σου δεν έχεις ανάγκη ένα αυτόματο τέτοιο, ενώ στη τουαλέτα το βάζεις εκεί πέρα, το φορτίζεις μια φορά γιατί έχει και δικιά του μπαταρία, και όταν είναι και τελειώνεις εκεί τη δουλειά σου, πας ακουμπάς το χέρι από πάνω και τσακ, ανοίγει. Και μετά κλείνει. Κομπλέ. Όμορφο είναι, λευκό είναι όπως είναι οι περισσότερες έτσι τουαλέτες. Από την πίσω μεριά σου έχει και διακόπτη on-off. Έχει και την υποδοχή για να κάθεσαι να το φορτίζεις, γιατί όπως είπαμε έχει μπαταρία. Λοιπόν, επειδή το συγκεκριμένο προϊόν το έχω περίπου ένα μήνα, πρέπει να σου πω αυτό. Το φόρτισα, του έκανα δοκιμές, μου το έριξε η ίρις από το καναπέ, το αφήνω ασχολίαστο. Ωραία και καλά. Και ήθελα να δω πόσο κρατάει η μπαταρία του. Γιατί ναι, μεν έχει μια μπαταρία μέσα, αλλά έχει και UV φωτάκι. Έχει και τον αισθητήρα από πάνω που κάθεται και δουλεύει υπερορία. Έχει και το πορτάκι που έχει μηχανισμό για να ανοίγει. Έχει και κάποιες άλλες τσαχπινιές που θα δούμε. Οπότε ήθελα να δω πώς θα κρατήσει. Τέλος πάντων, το χρησιμοποιούσαμε σαν σκούπι τενεκέ στο σαλόνι. Εντάξει. Και μάλιστα στο σαλόνι, όταν είναι να πας στο διάδρομο, το είχαμε βάλει και στην άκρη. Και μόλις περνάγαμε από μπροστά του, άνοιγε. Έκανε αυτό το πράγμα. Μετά ξανάκλεινε. Μετά ξανάνοιγε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι οι συνθήκες που θα πας να ρίξεις, ξέρω εγώ, 4 χεσίματα την ημέρα όλη η οικογένεια. Δοκιμάστηκε σε extreme συνθήκες που παίρναγε ο καθένας από μπροστά. Και τσουπ, άνοιγε αυτό και μετά. Βουπ, έκλεινε. Και πάμε να δούμε πώς δουλεύει το συγκεκριμένο προϊόν. Από ό,τι βλέπεις, από την πάνω μεριά έχει αυτή εδώ τη μαύρη την μπάρα. Από εδώ κάτω είναι το φωτοκύτταρο. Μόλις περνάει κάτι, ανοίγει το πορτάκι για να πετάξει σκουπίδια. Μέσα βλέπεις ότι υπάρχει μια λεντοτενία που σου βγάζει όμως UV ακτινοβολία. Την υπεριόδη που σκοτώνει τα μικρόβια και το 99,99% των βακτηρίων και πάει λέγοντας, εντάξει. Λοιπόν, από την μπροστά μεριά βλέπεις αυτό εδώ το κουμπάκι. Αυτό εδώ το κουμπάκι μπορούμε να το πατήσουμε μια φορά για να το κρατήσει ανοιχτό, το πατάμε άλλη μια για να κλείσει, αλλά έχει και άλλη μια λειτουργία. Όπως σου είπα, το συγκεκριμένο προϊόν είναι ο κουβάς για κολόχαρτα της Xiaomi, εντάξει. Μπορείς να το έχεις και στο γραφείο σου να πετάς τρόφιμα μέσα και ιστορίες, αλλά η κύρια χρήση του μεταξύ μας θα είναι πάντα κολόχαρτα. Οπότε, ναι, μπλοκάρει τις μυρωδιές, ναι, έχει την ακτινοβολία μέσα για να μην κολλήσουμε μικρόβια ή οτιδήποτε, αλλά το μεγάλο selling point του είναι ότι μπορείς να αλλάξεις σακούλες χωρίς να τις αγγίξεις, εντάξει. Το μόνο αρνητικό σε αυτό το σκουπιδενεκέ είναι ότι έχει μια δικιά του πομπίνα. Με σακούλες, εντάξει, επειδή έχει μια τσαχπινιά, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά μπορείς να βάλεις δικές σου, αλλά θα χάσεις το παρακάτω feature. Και ποιο είναι αυτό, πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχει την κάρη εδώ πέρα αυτό το πράγμα, έχει γεμίσει κολόχαρτα μέχρι πάνω και θες να το πετάξεις ή πάνες, ό,τι θες. Οπότε τώρα, κρατάς πατημένο το κουμπί και κάνει από πίσω μια διεργασία. Αυτό ήταν. Σφραγισμένο από την πάνω μεριά. Το βλέπεις? Και τώρα, αυτό εδώ περιμένει να το κατεβάσουμε. Και χωρίς να το αγγίξουμε, έχει έρθει και έχει στρώσει τη σακούλα μέσα.
Γαμιστερό. Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε το συγκεκριμένο προϊόν είναι ότι σου λέει ότι, οκ, okay, φίλε, δεν το χρησιμοποιήσει για κολόχαρτα, εντάξει. Και έχει βάλει κάτι μεγάλο μέσα. Έχει βάλει ένα μπουκάλι που είναι μεγαλύτερο από αυτό το ύψο ή έχει γεμίσει σκουπίδια και είναι κάτι και προεξέχει. Δεν χρειάζεται να βάλει τα χέρια σου και να το σπρώξει, εντάξει. Αυτό που κάνω είναι, μόλι αναγνωρίσω ότι είναι κάτι πιο ψηλά από εδώ πάνω. Σταμάτα το αυτό το πράγμα τώρα όταν περνάγαμε συνέχεια, καθόταν και άνοιγε και έκλεινε. Μόλι αναγνωρίσω ότι κάτι είναι πιο ψηλό, θα έρθω και το βάλει να σφραγίσει, θα έρθω σε αυτό εδώ το ύψο. Και θα κλείσω από εδώ. Οπότε, φίλε, καλή φάση. Λοιπόν, τώρα, τα ανταλλακτικά για τις σακούλες. Πάμε να το δούμε τώρα. Άνοιξε. Λοιπόν, τα ανταλλακτικά για τις σακούλες. Το νιου. Λοιπόν, είπαμε ότι άμα εσύ δεν θες να χρησιμοποιήσεις τις δικές του τις πομπίνες που έχει αυτή τη τσαχπινιά που δεν χρειάζεται να κουμπάς τίποτα και τα σφραγίζει αυτόματα. Και κοίτα, αυτό εδώ το πέρα είναι ότι το καίει. Εντάξει, δεν είναι ότι το περνάει με ένα συρρεπτικό. Κάθε το καίει εδώ πέρα, κάνει ωραίο τέτοιο αρεστογός. Πας και το πετάς μια χαρά. Λοιπόν, άμα δεν θες να χρησιμοποιήσεις τη δικιά του τη σακούλα, φυσικά μπορείς να βάλεις άλλες. Αλλά καθόμουν και υπολόγιζα το κόστος. Έχει ένα κουτάκι με 6 πομπίνες. Η κάθε πομπίνα μπορεί να σου έχει μέσα 28 σακούλες. Τέλος πάντων, έβγαινε κάτω από 10 λεπτά η σακούλα. Οπότε το υπολογίζεις. Άμα είναι να το πάρεις, εντάξει, αυτό που είδα είναι ότι το συγκεκριμένο το είχα πάρει από το Gearbest. Τώρα το έχει μόνο το Banggood. Είδα ότι σταματήσανε να το φέρνουν. Έχουν μείνει δύο κομμάτια, μου φαίνεται, από την κύρια μονάδα. Και εντάξει, από τα ανταλλακτικά υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά άμα είναι να πάρεις ένα έξυπνο τέτοιο σύστημα, είτε για πάνες, όπως είναι το Tommy Tippy, είτε για κολόχαρτα, να πάρεις πολλά ανταλλακτικά, εντάξει. Εκτός άμα δεν σε ενδιαφέρει και βάζεις σακούλες μόνο σου. Αλλά χάνεις τη μισή μαγεία όλου αυτού εδώ πέρα του γκατζετιού. Σε αυτό το σημείο, μιας και τελειώνει το βίντεο, πρέπει να σου θυμίσω αυτό. Έχεις δει ότι έχω φέρει πάρα πολλά προϊόντα και hot προϊόντα που δεν έχεις δει το review ακόμα. Ας πούμε, δεν έκανα κάποιο ξεχωριστό review για την GoPro του Hero 7 την Black, εντάξει. Δεν έχω κάνει ακόμα το review της Jimmy, της Upright, της Xiaomi, της Scoopa, της μεγάλης, της ποιοτικής, της 7ρας. Είναι η καλή, η δυνατή τέλος πάντων, που μάλιστα την πήρα από το Geekbank για να δοκιμάσω ξανά τις καινούργιες μεθόδους του, γιατί την είχε πολύ πιο χαμηλά από το Gearbest. Παρόλο που ήταν ένα από τα δώρα του affiliate giveaway ηχομπάρα της Blitzwolf, δεν έχεις δει το review του στο κανάλι. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επειδή δεν το δείχνω είναι ένα προϊόν που δεν αξίζει. Απλά ας πούμε, στην ηχομπάρα της Blitzwolf υπάρχει το θέμα της αποστολής. Το Gearbest ξέρουμε ότι έχει μια ασφαλή μέθοδο που στέλνει πάρα πολύ ογκώ διδέματα. Όπως είναι ας πούμε αυτός εδώ πέρα ο όμορφος ο προτζέκτορας, εντάξει. Βλέπεις εδώ πέρα ωραίος από πάνω, σαν χρυσόμυγα, τέλεια εδώ πέρα, φοβερός, τρομερός. Ναι, έχει μέθοδο που μπορεί να σου στείλει ακόμα και τέτοιες κούτες. Το Banggood από την άλλη σου λέει, φίλε, εγώ δεν έχω μια safe-safe μέθοδο που να έρθει και γρήγορα όπως τα Priority Line ή τα EU Express, τέλος πάντων του Gearbest και του Geekbind. Αλλά εγώ αυτό που μπορώ να σου κάνω είναι, άμα πληρώσεις κάτι παραπάνω, να σου κάνω την ασφάλεια του τελωνίου. Δηλαδή, να πάρεις ωραία και καλά το προϊόν και όταν θα έρθει, που θα περάσει τελωνίο, άμα σου στείλουν με EMS, να πληρώσεις το τελωνίο και μετά να μας στείλεις την απόδειξη και να σου καλύψουμε το ποσό. Δεν έχουμε όμως όλη την οικονομική άνεση κατευθείαν να πηγαίνουμε να δίνουμε 60, 50, 100, 150, ανάλογα την αξία του προϊόντος, ευρώ, style tap, courier που κάνουν τη διαδικασία τέλος πάντων εκτελωνισμού μέσω EMS, για να τα δώσουμε ντούκου και μετά να περιμένουμε να μας τα δώσει ο Κινέζος. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα. Και γι' αυτό, αν και γουστάρω τρελά Banggood, σου λέω ότι για τα ογκώδη, κοίτα καλύτερα Gearbest. Ναι, έχει τη Railway τη μέθοδο που κάνει 2 μήνες, αλλά ρε φίλε, μεταξύ μας. Είχα πάρει το Ninebot, το One, το Plus, το μόνο cycle τέλος πάντων της Xiaomi, εντάξει. Άστο, δεν θέλω να μιλήσω για αυτή την εμπειρία. Θα κάνω ένα βίντεο με τα χειρότερα και τα καλύτερα προϊόντα της Xiaomi για μένα του 2018, μία από τις επόμενες μέρες. Αλλά το είχα παραγγείλει Οκτώβριο. Πέρασε Οκτώβριος, ήρθε Νοέμβριος, ήρθε Δεκέμβριος και ήρθε στο τέλος Δεκέμβρη. Ή ρε φίλε, όπως είναι λογικό, άλλο ενθουσιασμό έχεις όταν το βλέπεις εκεί σε προσφορά και λες και πάνω χτυπήσω. Και άλλο να θα σου έρθει μετά από 2,5 μήνες. Και δεν είναι και αυτό που περίμενες, γιατί ρε φίλε, έχω όλα τα ηλεκτρικά οχήματα της Xiaomi, αλλά αυτή την μπούρδα δεν μπορούσα να την πάω ούτε 5 μέτρα. Ανέβηκα, μου πέσε, γέμισε και κρατζουνιές, ξενέρωσα και ξαναπήκε στην κούτα. Εντάξει, αυτή ήταν όλη η εμπειρία μου με αυτή την παπαριά. Είδα και βιντεάκια πώς να το στηρίξεις, παπάρια. Είναι για αυτούς που είχαν ούτως ή άλλως εμπειρία με το Unicycle και μπορούσαν να παίξουν μπαλίτσα. Οπότε ναι, κάνω και εγώ τη βλακία, επειδή αυτό ας πούμε το unboxing δεν ήταν unboxing. Α, γεια σας παιδιά, αυτά είναι τα ακουστικά της Blitzwolf. Ωραία ακούγονται. Πάρτα, ωραία είναι, καλά είναι. Αυτό δεν κάνω τέτοιου είδους unboxing. Κάθε unboxing έχει και ένα τεχνολογικό υπόβαθρο από πίσω. Έχω ρίξει διάβασμα για τα προϊόντα που έχω φέρει. Οπότε μπορώ να πω 10, 20, 30 πραγματάκια παραπάνω και μην ξεχνάς ότι το καλό σε αυτό το κανάλι είναι ότι υπάρχει το μέτρο σύγκρισης. Όταν εγώ φόρεσα αυτά τα ακουστικά και σου είπα το μπάστον δεν είναι βαθύ και τέτοιο, γιατί στα άλλα true wireless ακουστικά που δοκίμασα μόνο το τελευταίο μήνα, αυτά και τα δύο τα ακριβά, είναι ο ήχος 100 φορές καλύτερος, εντάξει. Είναι λογικό να σου πω τη γνώμη μου. Άλλος που δεν έχει φορέσει ποτέ τέτοια ακουστικά. Ωρε φίλε, τι ακουστικά ρε είναι αυτές, ή άμα θέλεις εγώ να ευχαριστήσεις τον Banggood να λέει παπαριές για να πουλήσει, εντάξει. Είναι αυτό, μέτρο σύγκριση σε όλα. Δεν μπορεί κάποιος να μου πει, α, δεν έχεις ιδέα τι μιλές για τα κινητά όταν έχω δοκιμάσει εγώ 40 κινητά το προηγούμενο χρόνο. Κατάλαβες. Μπροστά σας και όχι, α, έχω δοκιμάσει κινητά. Ρε, πάρα πολλά. Τα έχω πάρει κάτι φίλοι μου.
Αυτό. Οπότε πάμε να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση του είδαμε σε αυτό το βίντεο. Είδαμε εδώ πέρα τα True Wireless ακουστικά, τα FYE2 τέλος πάντων της Blitzwood. Μετά είδαμε αυτό εδώ πέρα το προβατάκι με τα σουβέρ, το περίεργο, το πράγμα που ναι, δεν τρελάθηκα. Μετά εντάξει, είδαμε και το όμορφο Kiss Kiss Fizz θερμός εδώ πέρα τη Xiaomi. Μετά είδαμε το καλύμπα αυτό εδώ πέρα, το περίεργο το πράγμα. Είδαμε μετά αυτά εδώ πέρα τα περίεργα με τα αυγά που δεν ξέρω πραγματικά πώς θα τα βουλέψω. Πέσαν όλα. Τέλος πάντων, μετά είδαμε το Ulefon Armor 3 TAF που, ναι, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έκδοση Android 8.1. Έγινε το τελευταίο update 5 Ιουλίου 2018, το security update τουλάχιστον. Και δεν βλέπω κάποια καινούργια ενημέρωση. Ή είναι το υπέρτατο κινητό και έχουν λύσει όλα τα προβλήματά του, ή δεν είχε ποτέ προβλήματα. Ή κλασικά θα είναι άλλο ένα Ukitel κινητό που δεν θα πάρει κανένα απολύτως update ποτέ. Η έκδοση που βλέπεις είναι η έκδοση που παίρνεις. Οπότε, Ulefon Armor 3 TAF. Μετά είδαμε αυτό εδώ πέρα το περίεργο το προϊόν, ποτάκι νυχτός, ιονιστή, βακτήριο killer, τέλος πάντων της AlphaWise. Okay, ultraviolet device. Okay, πάω πάσω. Μετά είδαμε το telemarketing γυάλινο μπουκάλι με ζούρα. Μετά είδαμε φωνικά εργαλεία, φωνικό εργαλείο Alpha, τον αποκεφαλιστή. Είδαμε μετά το κοιτάκι που κάνει στο γωνιακό σου τροχό αλυσοπρίωνο. Είδαμε μετά αυτή εδώ τη κεφαλή για χλωκοπτικό που αντί για μεσινέζα ή δίσκο τέλος πάντων έχει αυτό το αλυσοπρίωνο για να τα κόβει όλα. Φίλε, πλάκα-πλάκα, αυτό μπορεί να βολέψει καλά. Αλλά όπως είπαμε, επειδή είναι αρκετά βαρύ αυτό, θέλεις ένα χλωκοπτικό της προκοπής. Μην πάρεις τώρα καμιά βλακία, καμιά μπουρδα. Είδαμε μετά αυτά εδώ τα τεράστια tie wrap που τα βάζεις στα λάστιχά σου για να μπορείς να οδηγάς μια χαρά πάνω στο χιόνι. Μετά είδαμε το Fifine K037 lavalier ασύρματο mic με UHF και πάει λέγοντας. Που δυστυχώς θα με κάνει να αρχίσω να ψάχνω τώρα καλώδια εδώ πέρα για να τα βάλω κατευθείαν στην κάμερα και να κάνω δοκιμές. Οπότε κάτσε να το κλείσουμε και αυτό. Μετά είδαμε αυτό το mini θερμοσιφωνάκι συσκευή ηλεκτροπληξίας. Οπότε το βάζουμε και αυτό εδώ πέρα στην άκρη. Τα πρωτοχρονιάτικα λεντάκια μου που θα τα δούμε του χρόνου, οπότε βάλτε εδώ στην άκρη. Είδαμε αυτά τα περίεργα κορδόνια ελαστικούς επιδέσμους τέλος πάντων που τα βάζεις από τα παπούτσια σου και δεν χρειάζεται να δένεις και να λύνεις άμα δεν ξέρεις να φτιάχνεις τα κορδόνια σου. Okay, το βάζω εδώ στην άκρη. Μετά είδαμε τον μεγάλο βασικό Geeker Cube, ο μεγάλος αδερφός, ο Bluetooth με την αυτόματη λύση τέλος πάντων είναι στο δωμάτιό μου. Θα σας κάνω ένα βίντεο κάποια στιγμή. Κάτσε να το παίξω μία και καλά, ότι ξέρω τι κάνω. Τέλεια. Αλλά από όλα τα προϊόντα που έδειξα σε αυτό το mega unboxing, πιστεύω ότι μακράν το καλύτερο ήταν αυτό εδώ. Το φωτιστικό Tetris. Ναι, μπορεί να σου πάει στα νεύρα επειδή δεν εφάπτεται τέλεια, τέλος πάντων στο σχήμα που έχεις βάλει στο μυαλό σου, τη πυραμίδα τη μεγάλη που ήταν ολόκληρο βουνό. Αλλά δεν πάμε να λέω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο διακοσμητικό για το γραφείο ή το σπίτι σου. Οπότε, anyway, αυτά από εμένα. Γεια σας.